πολλοί βιάζονται ρε παιδί μου εκεί στην Αθήνα. Πολλοί σπρώχνουν, μόνο φιέστα που δεν κάνουν. Υφυπουργοί αθλητισμού, ΕΡΤ 1, φιέστα μιλάει για ότι μάζει το Λεβαδιακό. Περιμένετε ρε, εσείς υπάρχει μια απόφαση ναι, με την Τρίτη Τετάρτη, ξέρω εγώ. Εκτός αν ξέρετε κάτι, αν ξέρει κάτι ο κ. Βασιλιάδης, αν ξέρουν κάτι εκεί υπεύθυνοι στην ΕΡΤ 1, να μας το πούν και εμάς τέλος πάντων, να ξέρουμε και εμείς την Ελλάδα, ας μας ενημερώσει κάποιος ρε παιδί μου αν η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος τελικά στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Να ξέρουμε κι εμείς. Να γνωρίζουμε ρε παιδί μου για να μην λέμε τίποτα καμιά αρλούμπα. Ε, και πέσουμε σε καμιά λάκα. Να ξέρουμε, η ΑΕΚ το πάρει το πρωτάθλημα. Το πήρε. Μήπως να μην κατέβει να παίξει με το Λεβαδιακό. Να μην κατέβει να παίξει με το Λεβαδιακό, άμα είναι για να γίνει φιέστα, όπως είπε ο κ. Βασιλιάδης. Φιέστα γράφει με το Λεβαδιακό Εθνική Κυριακή. Μάλλον ξεχνάω ότι εκκρεμωδική μια απόφαση δικαστηρίου της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής, η οποία μπορεί να καθαρίσει το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Βέβαια, όλα τα έχουν κρίνει, όλα τα έχουν αποφασίσει οι ίδιοι από μόνοι τους. Αλλά περιμένετε και λίγο, μην βρεθείτε προεκπλήξεως. Και πάλι δεν τελειώνει όλο στο δεύτερο βαθμό. Υπάρχει και τρίτος βαθμός, ό,τι και να γίνει. Στο τέλος ξέρεις τον Γκάμπρο. Περιμένετε ακριβώς λίγο να δούμε τι θα δούμε, γιατί υπάρχει και ένα βίντεο, υπάρχει και ένα οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο θα το εξετάσει ο αθλητικός δικαστής, αν δεν το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Και τέλος πάντων, επειδή κατέχεται και υψηλά πόστα, τώρα υφυπουργός αθλητισμού με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είναι ρε παιδί μου ότι καλύτερο μπορεί να έχει περάσει τελευταία χρόνια. Ε, να έχει σαν τίτλο. Μην βιάζεστε λίγο να βγάζετε αποφάσεις δικαστών. Τους αν ξέρετε κύριε Βασιλιάδη και μιλήσετε για φιέστα, να βγείτε να μας πείτε και εμάς. Δεν είναι κακό ρε παιδιά. Να πάρετε και την πρωτιά της είδησης. Δεν είναι κακό. Γιατί και με την απόφαση, την πρωτόδικη απόφαση με τον Ολυμπιακό. Με την κυρία Σκολαρίκη. Πάλι το ίδιο πράγμα έκανε ο κύριος Βασιλιάδης. Δηλαδή πολλή ανησυχία ρε παιδί μου για το αν θα το πάρει. Έχουμε λίγο χαλί μουσικό κύριε Καβαδία. Πολλή ανησυχία τέλος πάντων. Πολλή αγωνία ρε παιδί μου. Θα το πάρει, θα το πάρει. Αλλά για να μην σας κουράζουμε και εμείς, πείτε ρε παιδί μου, βγες κύριε Βασιλιάδη, πείτε παιδιά τέλος, μην με περιμένετε. Άσε συλλαλητήρια τώρα, άσε πιο πλατανιά τώρα. Κοιτάς τώρα, έκανε μισή φάση, άκα βάλει ένα κόλλο και έρθει στον πλατανιά. Ναι, άκα το πάρει το ποτάδιμα, τελείωσε. Βγείτε και πείτε το. Γιατί εμείς περιμένουμε μια απόφαση. Τρίτη Τετάρτη, ξέρω, μπορεί να είμαστε οι βλάκες. Μήπως είμαστε βλάκες εμείς. Ή μήπως εσείς ξέρετε κάτι παραπάνω. Γιατί και τα δύο αποκλείεται να είναι. Ένα από τα δύο είναι. Ή το πρώτο ή το δεύτερο. Ε, αποφασίστε και πείτε και εμάς. Να ξέρουμε τέλος πάντων. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Λίμπερο 107,4 στον FM. Άσπρο μαύρες πτήσεις. Στάσος Τρέγιας Ιατρόπουλος στο μικρόφωνο. Με Στέλιο Παπαντονίου. Συντροφιά παρέτσα θα πάμε με ηχολήπτη τον Βασίλη Καβαδία. Μέχρι και τη μία. Όπως συμβαίνει κάθε Σάββατο και Κυριακή. Εδώ στους 107,4 στον FM. Καλησπέρα και σε ένα Στέλιο Παπαντονίου. Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Τι έχεις αγοράκι μου, χάλασε το λάπτοπ σου και ναι, είμαστε στεναχωρημένος. Είμαστε με τα στεναχωρημένα το κινητό τώρα. Λοιπόν, κανονίστε να βοηθήσουμε τον Στελάρα εδώ πέρα, γιατί τον είπανε να πούμε 60 ευρώ για να το φτιάξουν. Τι 60 ευρώ ρε, εσύ, σιγά τι έχει το λάπτοπ. Τίποτα δεν έχει. Ποιος είναι εδώ πέρα τώρα, κάποιος ειδικός ξέρω εγώ, να εξυπηρετήσουμε το Στελάκι του Παπαντονίου εδώ πέρα με καμιά καλύτερη τιμή. Ακού 60 ευρώ. Τι θα κάνουμε, διαμέρισμα θα αγοράσουμε, ρε. 100 για ένα καινούριο, ρε. Καθίστε καλά. Εντάξει, εδώ όποιος ξέρει από κομπιούτερ και είναι ειδήμων και είναι expert στο είδος, του Στέλιου του Παπαντονίου θα τον βοηθήσουμε. Λοιπόν, πολλά έχουμε να πούμε, παιδιά, και σήμερα. Φυσικά με την αγωνιστική δράση του Σαββατοκύριακου σε ποδόσφαιρο, σε μπάσκετ, σε Super League, σε Football League, σε Α1 κτλ. Εδώ θα σας πούμε τα αποτελέσματα. Θα σας πούμε βαθμολογίες, θα σας πούμε επόμενη αγωνιστική, θα σας πούμε το τι μέλη γενέστε, ποιοι είναι για να βγουν πρωταθλητές, ποιοι είναι για να πάνε Champions League, ποιοι είναι για να υποβιβαστούν στο μπάσκετ, ποιοι είναι να πούν τριάδα στο μπάσκετ, ποιος θα πάρει το... Εδώ, μείνετε εδώ συντονισμένοι στο 107,4 στον FM, πάντα συντροφιά με τη δική σας ενημέρωση, με τη δική σας παρέα, με τις δικές σας τοποθετήσεις, τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα μηνύματά σας και τη δική σας συμβολή, γιατί πάνω απ' όλα εσείς είστε και η ρεπόρτερ εδώ του ραδιοφώνου. Πάντα υπάρχει ελευθερία λόγου, τουλάχιστον σε αυτήν την εκπομπή, γιατί να γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η γοητεία, όλη η γοητεία του ραδιοφώνου είναι η ελευθερία του λόγου, όχι ο περιορισμός και οι συγκεκριμένες κατευθύνσεις που πάρα πολύ
τις χρησιμοποιούν. Π.χ. ο Μανώλο Χιμένεθα. Τι είπε, Στέλιο, ο Μανώλο Χιμένεθα σήμερα? Τι είπε αυτός ο απίθανος ουρακοτάγκος? Έκανε κάποιες δηλώσεις. Δηλαδή, άμα δεις κάτι μούτρα, κάτι φάτσες, ρε παιδιά, που θέλουν να βγάλουν πρωταθλητές, με το στανιό έτσι, με τα πέτσινα, με τα ψεύτικα. Γιατί πέτσινα λέγαμε τα κόκκινα πρωταθλήματα. Τώρα αρχίσαν και τα κίτρινα. Αυτά είναι χάρτινα. Καταλάβες. Εντάξει, φιλάσε με εμένα τον παλιό να τα λέω πέτσινα να πούμε. Εντάξει, τα χάρτινα είναι για εσάς τώρα, τους 20, 20 πλάς κτλ. Εμείς που είμαστε 35. Άσε να θυμόμαστε τα πέτσινα. 35, συγγνώμη, 32 ήσουν. 35 φιλαράκι, εγώ ξέρεις, δεν κρύβω ούτε μισή μέρα να πούμε. Γιατί κάθε ηλικία έχει τη χάρτη, φίλε. Και στα 45 μου πάλι αυτό θα λέω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Να πούμε πριν πει οτιδήποτε ότι κοντά μας άλλο ένα βράδυ είναι το Ουζερί μεζοδοπολείο ο Ζήκος της Τούμπας. Πανδεσία γεύσεων πραγματικά, παιδιά. Ποικιλία κρεάτων, φρέσκων θαλασσινών. Όλα αυτά σας περιμένω να τα απολαύσετε με την παρέα σας. Συνοδευόμενες πάντα από πλήρη γκάμα ποτών με τσίπουρα, ούζα, μπύρες, γερετσίνες, παγωμένες κτλ. Στο Ζήκο της Τούμπας. Με προσιτές λαϊκές τιμές, με φροντίδα για τον πελάτη, με ποιότητα στα εδέσματα, ζεστό και ευχάριστο χώρο και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλοι αυτοί οι λόγοι σας οδηγούν στην Ανατολική Στράκης 63 στην κάτω Τούμπα, στο Ουζερί μεζοδοπολείο ο Ζήκος της Τούμπας. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2311-242-153, επαναλαμβάνω. 2311-242-153 για ρεζερβέ, αλλά και για την παραγγελία σας για το σπιτάκι σας. Να απολαύσετε δηλαδή όλα τα special εδέσματα, τους πρωτόγνωρους, τους μοναδικούς, τους απίστευτα γευστικά μεζέδες που έχει ο φίλος μου ο Αρίστος στο Ζήκο της Τούμπας. Κάντε την παραγγελία σας στο 2311-242-153 για το σπίτι σας. Χρόνος παράδοσης από την παραγγελία που θα κάνετε και μετά 20 με 30 λεπτά. Πάτε Ανατολική Στράκης 63. Παραλαμβάνετε τα special μεζεδάκια, τις special μερίδες και καραγουστάρετε στο σπίτι σας από το μεζεδοπολείο Ουζερί ο Ζήκος της Τούμπας. Έλα, Στέλιο μου. Για αυτό που είπες. Για δώσε δήλωση λίγο του ουρακοτάγκου. Για το Χιμένεθ, μόλις τελείωσε το παιχνίδι, δήλωσε το συνδρομητικό. Είναι ξεκάθαρο ότι παίξαμε με μια ομάδα η οποία δεν ήθελε να μας επιτρέψει να παίξουμε ποδόσφαιρο από το πρώτο λεπτό του αγώνα και περίμενε να κάνουμε εμείς κάποιο λάθος. Αν και δεν το καταλαβαίνω, το σέβομαι γιατί μια ομάδα που έχει υποβαστεί ήδη να παίζει στο μισό γήπεδο. Σίγουρα θα υπάρχει κάποιος λόγος. Τι θέλει να πει ο ποιητής, πώς το εκλαμβάνει, πώς το εκλαμβάνουν οι φίλοι. Λοιπόν, θα ανοίξουμε εμείς, από τώρα θα έχουμε ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. Εντάξει, χαλαρίστε, ξέρουμε, δεν θα υπάρχει μεγάλη κίνηση και σήμερα. Γιατί έχει χαθεί από πολλούς το ενδιαφέρον, άλλοι έχετε ξενερώσει, καταλαβαίνουμε. Σεβαστό, αποδεκτό και εμείς έχουμε ξενερώσει, δεν σας το κρύβουμε, παιδιά. Αλλά εδώ είμαστε για να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, να ενημερώσουμε, να μας ενημερώσετε όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή εδώ στις 10 το βραδάκι. Λοιπόν, εντάξει, τι θα πει τώρα ο Μανολάκης, τι περιμένεις, δηλαδή, πουλάει τρέλα. Όπως πούλησε τρέλα την προηγούμενη αγωνιστική, να πούμε τις γραμμές 2310-287 και 38, οι τηλεφωνικές γραμμές είναι ανοιχτές από τώρα. Μπίλη, ανοιχτά είναι, έτσι, ανοίξαμε και σας περιμένουμε, μπράβο. FM και ενό σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54526 ή ντροπαλούλιδες. Όπως πούλησε τρέλα την προηγούμενη αγωνιστική που είπε ότι η ΑΕΚ κερδίζει τα μάτς μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εντάξει. Ας πούμε της Τούμπας στο μάτς, ο πίθηκος αυτός της Ισπανίας θεωρεί ότι το κέρδισε στο χορτάρι. Γιατί στο χορτάρι, βρε μαϊμού, έχασες 1-0. Εντάξει. Επίσης στο χορτάρι κέρδισε τη Λαμία με 3 μέτρα πέναλτι έξω την περιοχή. Επίσης στο χορτάρι, ο Ρακοτάγκε, δεν έπαιξε με 9 παίκτες στο μάτς με τον Ατρόμητο. Έβαλες goal offside με τον Ατρόμητο. Έβαλες goal offside με τη Λάρισα. Πάλι με 9 έπρεπε να παίξει με τη Λάρισα. Τι να πρωτοθυμηθούμε. Αλλά κατά τα άλλα πουλάει τρέλα στο χορτάρι. Εντάξει, καλά κάνει. Σήμερα κέρδισε με μισό 0 ένα γελίο goal. Δεν μιλάει για την αντίδραση του τερματοφύλακα. Κοίτα τον goal που έχει βάλει. Να του. Κοίταξε. Η μπάλα περνάει κάτω από τα χέρια του. Ναι, η μπάλα περνάει δίπλα από τα χέρια του τερματοφύλακα. Κοίταξε τώρα. Κοίταξε τώρα. Τα οποία χέρια του τερματοφύλακα είναι ανάμεσα στα πόδια του. Και δεν είναι και δυνατό. Είναι η μοναδική φάση που έχει κάνει η ΑΕΚ με τον υποβιβασμένο, όπως λέει, Πλατανιά, όπως λέει ο προπονητής της ΑΕΚ. Με τον υποβιβασμένο Πλατανιά έχει κάνει μισή υποψία φάσης και ο τερματοφύλακας του κάνει δώρο τη νίκη. Στην κυριολεξία σας λέω, δείτε την, μπείτε και δείτε όσοι δεν έχετε δει τον γκολ της ΑΕΚ, το οποίο είναι η μόνη φάση που έχει κάνει. Η μπάλα πάει
κατουρώντας, περπατώντας τον τερματοφύλακα. Ο τερματοφύλακας σκύβει. Έχει τα χέρια του ανάμεσα στα πόδια του, φανταστείτε. Και η μπάλα περνάει δίπλα από τα χέρια του. Και βγαίνει τώρα η τσίτα του Ταρζάν της Ισπανίας και λέει τώρα αυτά που λέει. Τρέλα πουλάει, ρε φίλε. Τρέλα πουλάει. Αλλά πώς θέλω, ρε εσείς. Πώς θέλω την Τρίτη Τετάρτη να υπάρξει θεία δίκη. Να ισχύσει μια φορά σε αυτόν τον οίκο ανοχής που ζούμε. Αθλητικά, εξωαγωνιστικά κτλ. Να ισχύσει, ρε παιδί μου, η δικαιοσύνη. Και να κερδίσει, να πάρει τους πόντους αυτός που πρέπει, αυτός που κέρδισε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και να τιμωρηθεί αυτός που δεν βγήκε. Ο δειλός, ο άνανδρος, ο λίγος, ο αναξιοπρεπής, αυτός που διώχνει τον κόσμο από το γήπεδο, που δεν βγήκε να παίξει, να τιμωρηθεί αυτός και παραδειγματικά. Πώς το θέλω, ρε εσείς. Και να τους χαλάσει όλη η συρμαγιά. Να γίνουν ρόμπες ξεκούμποτες όλοι. Ερτένα, Σκάι, Μάι, Μελισανίδηδες, Χιμένεθ κτλ. Πώς το θέλω. Και κάποιοι εδώ πέρα στην πόλη, έτσι. Να μην ξεχνιόμαστε ότι και εδώ στην πόλη το επιζητούν. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέσο, Στέλιο. Καλησπέρα. Γεια σου. Γιάννης από Ελληνικό, από Αθήνα. Γεια σου, Γιάννα, ρε. Γεια σου, Γιάννη. Τι γίνεται, καλά. Καλά. Εντάξει. Καλά. Εντάξει. Εντάξει. Τον είδα τον αγώνα. Εγώ... Έχω άδικο, ρε Γιάννη. Καθόλου. Έκανε καμιά φάση, α, και δεν την είδα. Πρώτα απ' όλα, γιατί τι είπε ο Χιμένεθ, ότι δεν άφηνε ο Πλατανιάς. Όχι, ο Χιμένεθ είπε ότι ο Πλατανιάς έπαιζε πίσω, λέει, σε όλο το γήπεδο για να μην κερδίσουμε. Και περίμενε το λάθος μας. Ναι, και περίμενε το λάθος μας, λέει, και λέει αυτό είναι, λέει, ύποπτο. Δηλαδή, να πάει να κοιταστεί λίγο στα μάτια. Ούτε λίγο ούτε πολύ, υπονοούσε ότι ο Πλατανιάς έπαιζε για τον ΠΑΟΚ. Κατάλαβες. Καλά, τώρα όλοι οι φιάλτες βλέπουν. Παντού. Μήπως ψάχνει άλοθη. Ξέρω εγώ. Κοίταξε, επειδή για αυτούς νύχτα θα φύγει, όπως έφυγε ο άλλος ο γελοτοπιός. Και ο άλλος θα φύγει. Ναι, νύχτα θα φύγει και δεν το ξέρει. Τάσο και ο άλλος που έφερε τώρα νύχτα και αυτός θα φύγει. Έτσι το πιστεύω κι εγώ. Δεν πιστεύω να το κάνει μέχρι το τέλος. Έτσι πιστεύω κι εγώ. Θα δούμε. Τάσο, τα δε σήμερα τα επεισόδια. Πού? Παρτιζάν. Πού? Όχι, δεν είδα τίποτα. Δεν είδα τίποτα. Δεν είδα τίποτα, φίλε. Τα Σάρα μιλάμε. Χαμός, χαμός, Τζόνι. Παρθένες είμαστε εμείς. Σόπα. Παρθένες. Και Ραπίντ. Τι, πού είχε επεισόδιο, Παρτιζάν, Παρτιζάν Ερυθρός Αστέρας. Παρτιζάν Ερυθρός Αστέρας, ναι. Όπου φύγει τα γυναικόπαιδα, δεν μπορεί να φανταστείς, Τάσο, γιατί ξύλο μιλάμε. Σόπα, ρε φίλε. Γιατί τι ξύλο μιλάμε. Η Παρτιζάν να... είχαν αφηνιάσει τα παιδιά. Είχαν αφηνιάσουν. Έληξε το μάτς. Το μάτς ξεκίνησε κανονικά. Mm-hmm. Βέβαια διώξαν τους φιλάθλους έξω. Αλλά έπεσε και ξύλο μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μεταξύ των τέτοιων. Των παιχτών. Εντάξει, Παρτιζάν θα τιμωρηθεί. Φοράει ασπρόμαυρα. Ο Σαββίδης στέει. Μείον 3 στον Σαββίδη. Ναι. Και ακόμα και στο Βελιγράδι ο Σαββίδης. Βέβαια, ρε φίλε. Έχει απλώς παντού τα δίχτυα του. Βέβαια. Και μείον 3 κάπου του χρόνου. Και ο Γιουβέντους μπορεί να τιμωρηθεί. Γιουβέντους τιμωρήθηκε. Τους κλέψανε, να πούμε, την πρόκριση. Εντάξει, Ιβάν Σαββίδης και εκεί. Και εκεί, βέβαια. Πάμε πουθενά αλλού σε κανένα άλλο. Κάτσε μέχρι να τελειώσει. Οι στρατιώτες που δεν τους φέρουν, ο Σαββίδης φταίει. Γιατί βγήκε φωτογραφία με τον Τούρκο Πρωθυπουργό. Καλά, και η κυρία Ραχίλ Μακρύ, δεν ξέρω. Ναι, και βγήκε αυτή η ανύπαρκτη που δεν ξέρει τη μαμά της, να πούμε. Βγήκε η κυρία. Πάμε αριστερά, δεξιά, αριστερά, κέντρο. Και μας είπε, πώς μας ονόμασε. Τουρκόσπορος. Τουρκόσπορος, μάλιστα. Ωραία φάση. Αυτή η κυρία πού ανήκει παραταξιακά. Στην Σανέλα. Στους Ανέλ ανήκει. Πού? Στους Ανέλ ανήκει. Ανήκει. Ανήκει βασικά. Στελιό. Ανέλ. ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα πώς λέγεται το καινούριο κόμμα αυτό που κάνουν ο Λαφαζάνης. Λαϊκή τέτοια, πώς τη λένε, παράταξη, τι στο καλό. Τάσο, ούτε και αυτή δεν ξέρει που πάει. Ήταν, ξεκίνησε στους Ανέλ. Μάλλον ξέρει. Χειρότερη από τον Μπουμποκό είναι δηλαδή. Ναι. Εντάξει, κολοτούμπα. Ναι. Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Πάντως εμείς έχουμε συγκρατήσει πάρα πολλά ονόματα από την πολιτική σκηνή. Και επειδή του χρόνου, αν δεν γίνει κάτι συνταρακτικό, έχουμε εκλογές, θα φροντίσουμε πάρα πολύ καλά. Τουλάχιστον εμείς που κρατάμε μικρόφωνα. Εμείς που κρατάμε μικρόφωνα, έχουμε κάποιες ομάδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχουν 11.500 κόσμο κτλ. Θα φροντίζουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα όλα αυτά τα ονόματα, όλα αυτά τα κανάλια, όλες αυτές τις παρατάξεις, όλες αυτές τις εφημερίδες. Όλα τα ΜΜΕ που μονέμησαν λυσαλέα τον Ιβάν Σαββίδη, τον ΠΑΟΚ, πραγματικά, με όλο αυτό το φιάσκο που έχει γίνει, την προπαγάνδα και την παραπληροφόρηση, θα τους θυμηθούμε να είναι σίγουροι πάρα πολύ καλά και ανατακτά χρονικά διαστήματα καθ' όλη την προεκλογική περίοδο τους. Εγώ πιστεύω, Τάσο μου, ότι κανένας δεν θα τολμήσει από εδώ και στο εξής να κάνει δημόσιο λόγο και να ζητήσει κάτι από το λαό της Θεσσαλονίκης και ειδικά από το λαό του ΠΑΟΚ.
Έχω την αίσθηση ότι έχουν τόσο πολύ θράσος που θα το κάνουν. Στέλιο μου, δεν πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Ξέρουν ότι πλέον τελείωσε ο παπάς. Τελείωσε. Ξέρω, εμένα η εικόνα του Mr. Bean της Νέας Δημοκρατίας με κασκόλ κόκκινο του Ολυμπιακού που έχει βγει εκατοντάδες φορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν μου φεύγει από το μυαλό. Εντάξει, ούτε οι δηλώσεις του κυρίου Βασιλιάδη, ο οποίος ούτε λίγο το πολύ είχε καθορίσει την απόφαση με στο μάτσο με τον Ολυμπιακό και τώρα μίλησε για φιέστα πριν ακόμα βγει η απόφαση. Για τη φιέστα. Για τη φιέστα, βέβαια. Ναι. Είναι και είναι μαζί Νέα Φιλαδέλφια με εκεί με το. Όπως ξέρεις και εσείς, έχεις μείνει εδώ στην Αθήνα. Ναι. Με Ριζόπουλη. Ναι. Κοντά είμαστε. Ναι. Από τον κόλο στο βραχείο. Για να τα επιτρέψει δηλαδή. Ναι. Μην κουράσουμε τώρα τα παιδιά. Τίποτα. Είναι το απόλυτο ξεβράκωμα φέτος. Ζούμε την απόλυτη ξεφτύλα. Για κάποιο Νίκο, είπες για οίκο ανοχής. Εγώ θέλω να σου κάνω μια παρατήρηση. Ο οίκος ανοχής είναι και οργανωμένος μερικές φορές. Γενικά τα σπίτια. Όταν είναι πολυτελείας, όταν είναι συνοικιακός, δε παιδί μου, τώρα να μείνει στο βαρδάρι. Ναι, αν πα στο βαρδάρι. Εντάξει, το πούμε είναι μπουρδέλο. Τώρα τι οίκος ανοχής. Το οίκος ανοχής είναι λίγο πιο συμμαζεμένα τα πράγματα. Είναι οργανωμένο, ξέρεις. Ναι, ρε παιδί μου, τώρα τι οργανωμένο. Μπαίνεις μέσα η μαντάμα, είναι καλό στα παλικάρια, τα ναυτά και τα τζουμπρούδικα. Για καθίστε στο βρώμικο το καναπέ εδώ πέρα το σκονισμένο να πούμε. Λοιπόν, να βγει η κυρία, κατάλαβες. Μ' αρέσει πριν από χρόνια ένα ωραίο τέτοιο, ένα ωραίο, όπως το λέω στο YouTube, ένα ωραίο βιντεάκι ναι. που τάχωνες λίγο στους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Και μ' άρεσε αυτό. Απόγονοι του Γαύρου τους οπαδούς, ρε. Ναι, του Γαύρου, ναι. Όχι του ΠΑΟΚ. Εγώ λέω ότι ποιους οπαδούς του ΠΑΟΚ τάχωνε. Όχι του ΠΑΟΚ, του Γαύρου, ναι. Ναι, στους οπαδούς του Γαύρου, ρε. Ναι. Που τους έλεγα στο θερμοσύμφωνο, στο πλυντήριο, στο πατάρι και τέτοια. Όπου θέλεις. 23 χρόνια ναι. Μα τι ρε φίλε, έχω άδικα. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα που να τους την έχει κάτσει έτσι, να τους την έχει φορέσει έτσι και να τη θυμούνται. 23 χρόνια αγκόμενα, δεν υπάρχει άλλη ομάδα που να τον είχε τον Γαύρο εδώ πέρα. Κατεβαίνανε από το αεροδρόμιο στο αεροδρόμιο που κατεβαίνανε εδώ πέρα. Και φαντάσου τότε με. Και τσιόντουσαν και λέγανε πόσα θα φάμε σήμερα. Κατάλαβε. Με διοικήσεις τις οποίες ρε παιδί μου δεν είχες αυτήν. Πώς το λένε τη διοίκηση που έχεις τώρα με το Σαββίδι, έτσι. Ναι. Με τον Παχτόλο των χρημάτων. Όχι βέβαια. Είχες μια διοίκηση στην οποία μιλάμε, μπορούσες και λες ότι είχα μια ωραία ομάδα. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Εδώ μιλάμε τώρα, εντάξει. Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως είπαμε και χθες, δεν έχει το επιχείρημα. Έχει και το παδιλίκι του μέσα. Το γουστάρι. Αυτό. Βασικά είναι καθαρός. Βασικά είναι καθαρός, γιατί αν είχε βρώμικο μυαλό, στα εναπομείναντα μάτσα μπορούσε πολλά να κάνει, φίλε. Να σου πω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Πλατανιάς συμβιβασμένος δεν είναι. Ναι. Δεν μπορούσε να στείλει τρεις αντιπροσώπους, όμορφα, ωραία, να δώσει 50 χιλιάρικα από κάθε μπλάκμαν εκεί πέρα μέσα και να τον πει. Όχι, δεν θα τον πει να. Θέλω να προκαλέσεις. Πάνε ρε παιδί μου στο Χριστοδουλόπουλο και διαφέρσου τι κάνει, ξέρω εγώ, η οικογένειά του. Διαφέρσου, πες είναι καλά όλοι στο σπίτι. Να σου πω κάτι, γιατί ο Απόλλωνας εδώ πέρα. Πάνε ρε παιδί μου στον Αραόχο και τσίπα τον λίγο, ξέρω εγώ, τα οπίστια. Πάνε στο Χιμένεθ που είναι οξύθυμος και νευρικός. Ναι, και κάνε τον τρέλα. Και δείξου ρε παιδί μου το τατουάζ που έχει στο απόκριφο σημείο σου μπροστά, ξέρω εγώ. Κρυφά, μπαμπαμ, να μην σε δει κανείς. Κάτω ξέρω εγώ 5-10 φορές, πάνω από 50 χιλιάρικα. Πού ξέρεις, μπορεί να πέσει. Μπορεί να σηκώσει κανένα χέρι ο άλλος, μόλις θα σε κοιτάξει και σε ακουμπήσει, ξέρω εγώ, λίγο ο αέρας από τον νύχι του, πέσε κάτω και πέθανε, ρε φίλε. Πάθε και τρία να πούμε καρδιακά επεισόδια. Και βάλε και ένα κολάρο. Πάθε και τρία καρδιακά επεισόδια, αγοράκι μου, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εντάξει. Και στον Απόλλωνα εδώ στην. Εμείς όταν λέμε, γιατί μας ακούν και πάρα πολλοί αντίπαλοι οπαδοί, να ξέρεις, είναι αυτή είναι η κρυφή. Είναι η κρυφή. Δεν μας πειράζει, μπράβο, καλά, κάνουν τιμή μας. Να ξέρεις να πούμε ότι το θέμα είναι πολύ διαφορετικό. Όταν λέμε εμείς ότι δεν θέλουμε πέτσινα, δεν θέλουμε με στιαπού να πάρουμε πρωταθλήματα κτλ. Θέλουμε να είναι καθαρό, ρε παιδί. Εφέτος λοιπόν, το πιο καθαρό πρωτάθλημα που πήγε να κατακτήσει ομάδα της πρώτης εθνικής τα τελευταία 50 χρόνια, φρόντισαν οι απατεώνες, φρόντισαν οι άρχοντες του εξωαγωνιστικού, φρόντισαν οι βασιλιάδες της παράγκας, η οποία ακόμα έχει κατάλοιπα, να το καταστρέψουν και να διώξουν για άλλη μια φορά
το φύλαθρο κόσμο από τα γήπεδα. Εντάξει. Σε ένα γήπεδο που μαζεύει, που μαζεύει μέσα όρο 15-20.000 κόσμο, φρόντισαν 10 αγωνιστικές και πλέον από τις 13-14 ξέρω εγώ που θα έπαιζε μέσα στο γήπεδο του να μην είναι ο κόσμος. Δηλαδή τι ψάχνεις να βρεις. Και φρόντισαν και του χρόνου να έχει μείον 2. Τάσο, πάντως εδώ πέρα σήμερα που έχει πανηγύρια εδώ πέρα, γιατί πόντι γιορτάζουν τον πολιούχο το Θωμά, εδώ στο ελληνικό, στα Σούρμενα, ναι, που μένω εγώ, βγήκα έτσι λίγο έξω και μίλαγα με κάποια παιδιά σε ένα καφέ. Φαντάσου ότι οι σωστοί οπαδοί και από τις άλλες ομάδες είναι ξενερωμένοι. Με την έννοια δεν γουστάρουν να μιλάνε για το πρωτάθλημα το φετινό. Mm. Και στο λέω τώρα δηλαδή. Το με αντιλαμβάνομαι. Το αντιλαμβάνομαι. Οι οποίους ξέρουν ότι είμαι ΠΑΟΚ, ξέρουν ότι αν ακούσω να με αντικαλεί κάποιος Βούλγαρος θα γίνει της Πόπης. Ναι. Θα γίνει της Πόπης. Δηλαδή μπορώ να κάνω ένα ολόκληρο καφενείο όπως με ένα παλιά που έπαιζαμε με τον Άγιαξ. Ήμασταν οι μοναδικοί με ένα ξαδερφό μου που ήμασταν ΠΑΟΚτζίδες. Και γύρισαμε το ανάποδο το τέτοιο. Στο Άγιαξ ΠΑΟΚ 1-1 με τον Νίβιτς λες ή στο εντός. Ακριβώς. Το θυμάσαι τον γκολ του Βλάνταν, έτσι. Του Βλάνταν, ναι, κανονικά. Και μετά τι αποκλεισμός ήταν αυτό. Με Σοάρες μες στην Τούμπα, ο οποίος το θυμάσαι που δεν θα ερχόταν γιατί θα γεννούσε η γυναίκα του, έτσι. Και γέννησε μετά τον αγώνα. Και γέννησε μετά το μάτι δύο μέρες, δε φίλε. Δεν γίνονται αυτά. Ο Σοάρες που παίζει στην Μπαρτσελόνα. Ναι, αυτός. Και ο Στεκέλεμπουργκ, ο τερματοφύλακας είχε βγάλει τα. Φίλε, εσύ λες αυτό. Εγώ λέω το 1-0 προηγήσει με Βιερίνια. Ναι. Σε κάνουν 1-1 σε 3 λεπτά, σε 5, σε 7 λεπτά. Τρώσε άλλα 2 κόρσε, κάνουν 1-3. Κάνει 3-3 και χάνει πέναλτι ο ίδιος. Ναι, ναι. Πίστευτο, και χάνει πέναλτι ο Βλάντα, το θυμάστε. Ναι, ναι. Δηλαδή το βάρει και πέναλτι. Και στο τέλος χάνει και ο Σάλπι ένα γκολ. Ναι, που περνάει. Ναι. Ναι. Δηλαδή τραβούσαμε. Γιατί τρέλα ρε, εσύ τάσο με τον γκολ του Στοχ. Είναι άλλο. Τι να πρωτοθυμηθείς τώρα. Ας του μιλάς για ευρωπαϊκές πορείες τώρα. Πέρα γιατί. Για ευρωπαϊκές πορείες. Στη Θεσσαλονίκη δηλαδή είμαστε και κάποιοι θα κοιτάνε χαμηλά τώρα. Μην μιλάς για ευρωπαϊκές πορείες. Γιατί, για Άγιαξ και τέτοια. Γιατί τέτοιες ομάδες μερικοί εδώ στην πόλη μόνο στα χαρτάκια, στα κουαρτέτο τα έχουν δει. Ακριβώς. Κατάλαβες. Ή τη Πανίνη, τα άλμπουμ της Πανίνη. Και μην πιάσουμε και για μπάσκετ, άστο. Και εκεί. Και εκεί είναι δύσκολα. Παλεύουν. Εντάξει. Εγώ πάντως ξέρω να πω, Στέλιο, ότι θα ήμασταν η μοναδική ομάδα στην Ελλάδα τότε που θα σήκωνε ένα ευρωπαϊκό τίτλο. Με Λέβιξτον, Μπάρλοου, με Κόρφα, με Πρέλεβιτς. Στο Final Four στην Αθήνα λες, έτσι. Έτσι, μπράβο. Με Ιφκοβιτς, στον Πάκο. Μπένετον. Μπένετον με τον Κούκοτς. Ναι. Φαντάσου τότε ονόματα. Ναι. Κούκοτς, στην Μπένετον, Τρεβίσιο. Ναι. Θυμάμαι Ρεάλ Μαδρίτης. Και Ρεάλ δεν ήταν. Στο Final Four. Στον τελικό, ναι, με τη Ρεάλ έπαιξε. Με τη λάθος πάσα του Φασούλα. Mm. Αυτό όχι, δεν λέει. Όχι, η Μπένετον λέει με ποιον έπαιξε. Με την Μπένετον παίξαμε στα ημιτελικά. Να στα ημιτελικά στην Αθήνα. Έτσι, μπράβο. Α, τον τελικό, ναι. Απλά ποια ομάδες ήταν. Ήταν η Λιμός. Λιμός, Μπένετον, Πάο και Ρεάλ Μαδρίτης Πεπινάτα. Ακριβώς. Αν θυμάμαι καλά, μπορεί να μην θυμάμαι καλά τώρα γιατί εκεί πέρα. Όχι, όχι, καλά θυμάσαι, τέσο. Καλά θυμάσαι. Τέλος πάντων. Σήμερα κάποιοι χτυπήσαμε λίγο στο μπάσκετ, εντάξει, μας έφυγε λίγο. Ρε φίλε, το είδες, τι πράγμα ήταν αυτό. Δηλαδή δεν είναι, σήμερα καρκίνος, δεν μπορούσα άλλο δηλαδή. Δηλαδή άρχισα να τσατίζομαι και με αυτό που ήταν στην τηλεόραση δηλαδή, και έκανε την περιγραφή. Έκανε τα, δηλαδή ο ΠΑΟΚ έρθιζε 16 πόντους, ήθελε 4 λεπτά, 4,5 και έλεγε, λες και ήταν προφητικός ρε φίλε. Και το μάτσε τελείωσε και να πάλι έχουμε παιχνίδι. Ναι, και το γυρίζει. Και θέλει τώρα 1,5 λεπτό, ο ΠΑΟΚ κερδίζει με 8 πόντους. Άκου το να δεις. Κερδίζει και αντιεθνητικό φάουλ με τον Μουρ, αυτόν πώς το λέγανε. Ναι, ναι, ναι. Και έχει να εκτελέσει 2 βολές και η κατοχή δικιά του. Ο οποίος προκαλεί. Χάνει τις 2 βολές. Χάνει την επίθεση. Χάνει άλλες 2 βολές. Και βάζουν 2 τρίποντα οι. Ναι. Οι φιλοξενούμενοι. Και γίνεται. Και πάει στους 3 πόντους τώρα η διαφορά. Και μέχρι το τέλος, ευτυχώς ήταν εύστοχοι στις προσωπικές το τέλος. Δηλαδή από 16 πόντους, 3,5-4 λεπτά πριν λήξει το μάτς, στο 1,5 λεπτό ήταν 3 πόντους. Και κάτι φαλσοσφυρίγματα και εκεί πάλι. Εντάξει, προκλητικοί διαιτητές πάλι. Το κλασικό. Προκλητικοί διαιτητές. Δηλαδή και αυτή η αηδία να σταματήσει κάποια στιγμή. Φτάνει, εντάξει. Μη φοβάστε. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός δεν πιάνονται. Μη φοβάστε. Ο ΠΑΟΚ με την τρίτη θέση που θα κατακτήσει είναι σαν να βγαίνει πρωταθλητής, φίλε, με τον μπάτζετ που έχει. Κοίτα, το budget που έχει και με αυτό που μπορεί και κάνει είναι για μένα έχει κάνει μια φανταστική πορεία. Mm-hmm. Με 7 σερί νίκες. Με 7 σερί νίκες και 15 σύνολο στο πρωτάθλημα. Ακριβώς.
και με αυτό που είπες, με μπάτζετ το οποίο δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε τώρα, εντάξει. Βέβαια. Βέβαια, όχι, πολύ καλή προσπάθεια. Δηλαδή, αν υπήρχε και εκεί η περίπτωση να αγκατευθεί ο Σαββίδης, θα κοιτάζαμε κάπως αλλιώς. Πώς θα το άνοιξε η όρεξη, ρε φίλε, να ανακατευτεί και εκεί, όταν βλέπει τον πόλεμο που δέχεται τώρα από όλα τα λαμόγια. Να σου πω την αλήθεια. Και δεν θα ήθελα να μιλάμε τώρα το Σαββίδη στην, ΠΑΕ, στην ΚΑΕ. Ναι. Δεν θα το ήθελα ακόμα. Mm-hmm. Θα ήθελα μόνο στην ΠΑΕ να γίνουμε δυνατοί εκεί, που είμαστε δυνατοί, αλλά να είμαστε και κάπου αλλού δυνατοί, εδώ κάτω, στη Χαβούζα. Καταλαβαίνεις τι σου λέω. Ναι, ναι. Να γνωρίζουμε και εμείς πράγματα πλέον, εδώ κάτω, πριν γίνουν, για ό,τι γίνει, και να πάει. Δεν χρειάζεται να ανακατεύετε πολύ πολύ προσωπικά ο Ιβάν Σαββίδης. Σας βάλει λίγο το Γιωργάκη, ή αν δεν θέλει να βάλει και ο Γιωργάκης, δεν θέλει να ανακατευτεί, γιατί και αυτός έχει τρέλα, ο μικρός. Καραγουστάρι. Εντάξει, να σου πω κάτι. Έχει και τον αδερφό του. Όχι, άλλο θέλω να πω. Ρε φίλε, 5 εκατομμύρια κάνεις χορηγία να μου τις ρωτήσεις τη Super League και σε επιδάνε, με συγχωρείς. Ακριβώς. Δεν σε σέβεται κανείς. Ρίξα στο μπάσκετ να τους ξεφτιλίζεις, τους ξεσκίζεις. Μπράβο. Έτσι, μπράβο. Ρίξα ρε εσύ. Ρίξα τη σπηριάρα, γόρι μου. Ρίξα τη σπηριάρα. Να ταρακουνηθούν. Γιατί άμα θα ρίξεις 5 εσύ, ο Γάβρος θα πρέπει να ρίξει 20. Ο Βάζδρος θα πρέπει να ρίξει 25 για να σε ανταγωνιστεί. Γιατί εδώ τώρα με 500.000 budget και βγαίνεις τρίτος, τους κερδίζεις που και που. Με τον Ολυμπιακό δεν κέρδισες. Φαντάσου τώρα να έχεις καμιά ταλιρούμπα, μαρούλια, budget μέσα. Δυνάκι την κέρδισες και μέσα. Και μέσα και έξω. Και, έξω. Και μέσα και, έξω. Και τον Ολυμπιακό δεν κέρδισες εδώ μέσα. Ναι. Ναι, σωστό. Ναι. Κατάλαβες. Δηλαδή τι. Πάρε τη δηλαδή. Έλα. Όλα καλά. Ναι. Τέλος πάντων, πολλά πρέπει να γίνουν, πολλά. Πολλά είναι σε κρεμότητα, άλλα τόσα είναι στο μυαλό του μέσα. Όχι, απλά τι να πρωτοκάνεις. Πλέον από του χρόνου, με το καλό, πρέπει να είμαστε πολύ, πολύ, πολύ δηλαδή, πώς να σου το πω τώρα, ψηλιασμένοι. Συνειδητοποιημένοι το τι πάνε να κάνουν όταν ανεβαίνουν ή κατεβαίνουμε εδώ για να παίξουμε. Κατάλαβες? Ναι, Γιάννη. Νομίζω ότι τα φετινά παθήματα έγιναν μαθήματα. Και πλέον οι λυκοφιλίες να σταματήσουν. Το κατάλαβε. Κακό μας κάνανε. Πόσα χρόνια τον καρίζω, τον τσιρίζω, τον φωνάζω από την αρχή, ρε φίλε. Θα σε χρησιμοποιήσουν. Δεν μπορούν. Θα σε φέρουν εκεί που θέλουν και θα σε πολεμήσουν οι ίδιοι αυτοί τώρα που σε σφίγγουν το χέρι και σε αγκαλιάζουν. Το έλεγα από την αρχή. Με φωνάζανε, με κράζανε, με λέγανε μαϊντανό, με λέγανε εχθρό, με λέγανε το ένα τ' άλλο. Καλά. Καλά, εντάξει. Καλά. Εντάξει. Okay. Τον βγάζαν μπροστά, τον βγάζαν μπροστά, ή από πίσω οι άλλοι, από πίσω οι άλλοι, σμπρώξε Σαββίδης, σμπρώξε Σαββίδης, σμπρώξε Σαββίδης. Κοίταξε, και Γιάννη, τουλάχιστον έχει την ικανότητα τα παθήματα να τα κάνει μαθήματα. Έπαθε, ναι. Έπαθε και έμαθε. Πιστεύω, ναι. Και θεωρώ ότι δεν θα την ξαναπάθει. Πιστεύω ότι δεν την ξαναπάθει. Ελπίζω, ναι. Το έχει αποδείξει αυτό ο Ιβάν, ότι όποτε κάνει κάτι λάθος μετά την επόμενη χρονιά φροντίζει να το διορθώνει. Δηλαδή την πάτησε με τον Αλαφούζο, μετά άρχισε να παίρνει κάποιες αποστάσεις. Σιγά σιγά άρχισε. Με τον Μελισανίδη την πάτησε. Και με τον Μελισανίδη. Και τώρα αρχίζει και παίρνει πάλι αποστάσεις. Αυτός είναι μεγαλύτερο κουνάβι από τον Πράσινο. Ναι, είναι πιο ύπουλος. Κατάλαβες. Ήταν και πιο παλιός. Κατάλαβες. Άνθρωπο που δεν πολύ μιλάει, να το φοβάσει. Κατάλαβες. Άμπραβο, άμπραβο Τάσο. Αυτήν η σιωπή δηλαδή, έπρεπε κάποιος να ταρακουνήσει αυτήν η σιωπή. Δεν ξέρω. Μετά τον Ολυμπιακό. Από τη μέρα που βγήκε ο Φαταούλ και έκλαψε και είπε για τον Μποτία και ότι κλαίει στα αποδυτήρια το παιδί και αυτά και τέτοια. Εκεί έπρεπε, ναι. Τα πάντα γυρίσανε, φίλε, εγώ αυτό ξέρω. Τάσο, εκεί έπρεπε δηλαδή να την ψηλιαστούμε και να πούμε ότι, όπα, κάτι πρέπει να παίζει εδώ μέσα. Κάτι βρωμάει, ρε παιδιά. Τέλος πάντων. Θα δούμε, Γιάννη. Και κάτι άλλο, Τάσο. Ναι. Είδα χθες τον αγώνα που λες. Μ' άρεσε πολύ ο Ελκαντουρί. Εκτός από το Βιερίνια. Στο πρώτο 35 λεπτό ήταν πολύ καλός. Αυτό. Εμένα μ' άρεσε δηλαδή. Και ο Μακ μ' άρεσε εχθές. Και ο Μακ, σωστά. Αλλά ο Βιερίνια ήταν, φίλε, όλα τα ευρώ. Όλα τα λεφτά. Βιερίνια, ρε φίλε, χαίρεσε να το βλέπεις. Δηλαδή χαίρεσε να. Τάσο, το δες το τακουνάκι αυτό. Τι γκολάρα θα ήταν. Το Ελκαντουρί, ναι. Το τακουνάκι. Ναι, 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 ναι. Και πώς τον πέρασε. Τι γκολάρα θα ήταν αυτή. Και... αν έμπαινε. Και πριν κάνει το τακουνάκι, πώς τον πέρασε όλα τα λεφτά. Α, Τάσο, άκου. Εδώ, με ρώτησες τι λένε τα αθηναϊκά εδώ. Ναι. Το πρώτο το γκολ έλεγαν ότι και καλά
πρέπει να παρεμπόδισε τον τερματοφύλακα και δεν ήταν καλό και δεν ήταν σωστό ποιο να πρώτο, δω... Ποιο πρώτο γκολ, ναι, το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ. Με τον Πανιόνιο. Ναι, με τον Πανιόνιο. Άκου εδώ δεν πάνε τώρα. Καλά, ρε, φίλε. Και άκου. Και πήγα να βγάλω ότι ήταν σε θέση offside ο Πρίγιοβιτς στο τρίτο. Στο τρίτο γκολ. Ναι. Ναι, το είδα και στην Αθλητική Κυριακή. Και λέω δηλαδή θα πίσω το κεφάλι μου στον τοίχο. Και σε πρωτοσέλιδο ήταν σήμερα αυτό. Δηλαδή να τρελαίνεσαι. Να προσπαθείς δηλαδή να βλέπεις συνέχεια να πηγαίνεις στο κινητό και να λες ρε παιδιά, για να το ξανά. Εγώ ξέρεις, Γιάννη, θα σας απαντούσα. Για όλους εσάς που τα γράφετε ή που τα δείχνετε ή που τα αμφισβητείτε και τα λέτε, να σε ενημερώσω ότι το μάτς το 14 ήταν 2-0. Στο 20 ήταν 2-0, ένα goal offside ακυρωθέν του Πρίγιοβιτς συν 4 τετατέτ. Και στο 25 η κατοχή ήταν 80-20 υπέρ του ΠΑΟΚ, 2-0 και 5 κλασικές ευκαιρίες χαμένες και ένα ακυρωθέν goal. Αυτά κύριε. Πάντως αγχωμένος ο Πρίγιο. Κατάλαβες. Πολύ αγχωμένος. Εντάξει, τι να κάνει ο άνθρωπος. Το δείχνε στα τελειώματα δηλαδή. Τι να κάνει ρε φίλε ο άνθρωπος. Αυτά τα μάτς που περίμενε για να... γενικά, αυτά τα μάτς που περίμενε Γιάννη για να φανεί, για να ακουστεί, για να δείξει την πραγματική του αξία κτλ. Δεν παίχτηκαν. Ακριβώς. Κατάλαβες. Τάσο, του χρόνου θέλω Σταφυλίδη και Κυριάκο Παπαδόπουλο. Εντάξει. Θα γίνει χαμός. Θα δούμε. Και φαντάσου Σταφυλίδη και Βιερίνια από την πλευρά αυτή. Το λέγαμε χθες. Το λέγαμε χθες με τον Τάσο. Ναι. Παναγιά μου. Να σε φτιάξω λίγο ακόμα. Για πες. Φαντάσου και επιστροφή Ενρίκη και Ουάρντα. Εντάξει. Τέλος, εντάξει. Τέλος, εντάξει. Εντάξει, Παπαδόπουλο, δηλαδή Σταφυλίδη, Βιερίνια, Ενίκε, Ουάρντα μέσα και τα λοιπά. Άντε, γεια σας κύριε. Εντάξει, άντε, ήρθαμε, και, κύριε. Θέλεις, και θέλεις και μια φοράκλα ακόμα. Θέλεις μια φοράκλα, ναι, γιατί εντάξει, καλός ο Ευθύμης, καλός, ωραίος, μαχητικός, αυτά ξέρω παοξάκι, αλλά για τον ΠΑΟΚ του Champions League που ονειρευόμαστε όλοι, νομίζω ότι θέλει μεγαλύτερη προσπάθεια, θέλει παραπάνω ποιότητα στο συγκεκριμένη θέση. Ναι. Τα Σάρα, η ομάδα του ΠΑΟΚ και ο κόσμος του ΠΑΟΚ απέδειξαν ότι η ομάδα πλέον γίνεται ευρωπαϊκή. Τέλος, φίλε μου. Mm-hmm. Ναι. Έχουμε φύγει από το δεδομένο που λέγεται Ελλάδα και ο ΠΑΟΚ πετάει ευρωπαϊκά. Η ομάδα γίνεται ευρωπαϊκή. Αλλά παίζει σε μια αφρικανική χώρα ποδοσφαιρικά. Κατάλαβες. Εγώ θέλω, εγώ Τάσο μου κοιτάω το τι ακριβώς γίνεται στην ομάδα μου. Mm-hmm. Μα... πιστεύω από του χρόνου θα στελεχωθεί ακόμη πιο καλύτερα. Φίλε, κάποτε δεν λέγαμε να κάνουμε ομάδα να πάρουμε το πρωτάθλημα και τις μεζοδητές. Όχι, όχι. Θυμάσαι και κάποιος κύριος ονόματι Μαρινάκης κατέβηκε και μιλάμε στους δημοσιογράφους της Θεσσαλονίκης και λέει «Κύριε, εγώ δεν έχω τίποτα με τη Θεσσαλονίκη, ούτε και με τους δημοσιογράφους. Έλληνες είστε κι εσείς. Εμείς θέλουμε, λέει, τον ΠΑΟΚ πιο δυνατό». Ωραία ρε μεγάλε, ορίστε ΠΑΟΚ. Όχι, είχε πει να ακολουθήσει τις τακτικές του Ολυμπιακού και τις μεταγραφές που κάνουμε δαπάνες εμείς και δίνουμε λεφτά και το ένα και το άλλο για να γίνει στον Ολυμπιακό. Κατάλαβες. Ναι. Αυτό. Τέλος πάντων, ψάχνεις να βρεις τη φίλη τώρα. Και τώρα αυτός συχαίνεται να βλέπει την ομάδα του. Ναι. Ξαφνικά. Να σε καλά, ρε Γιάννη. Καλά, λες, Τάσο, στο θερμοσύφωνα. Να σε καλά, ρε Γιάννη. Άλλα χρόνια. Να σε καλά. Γεια σου, ρε Γιάννη. Τσάω, τσάω. Γεια σου, να σε καλά. Λοιπόν. Τι είπατε, κύριε. Ναι, ναι, ναι. Οι γραμμές είναι ανοιχτές, δεν θα κάνουμε break, παιδιά. Εντάξει, το πάμε μέχρι τις 11 συνεχόμενα. 23-10-287-888 από το σταθερό σας. 6-9-45-287-888 από το κινητό σας με χαμηλή χρέωση. Οι ντροπαλούλιδες. Όσοι θέλετε δηλαδή να στείλετε τα μηνύματά σας και να μην ακουστεί η λάγνα φωνούλα σας. FM και ενός σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54-526 και όσοι δεν έχετε ευρουλάκι για να στείλετε μήνυμα και θέλετε, μπορείτε στις ασπρόμαυρες πτήσεις στην ομάδα μας στο Facebook, η οποία αριθμεί 11.250 μέλη και πλέον, να γίνετε και εσείς μέλος πάρα πολύ εύκολα. Μπείτε στην σελίδα σας, στην αναζήτηση πάνω αριστερά στο πινακάκι, πληκτρολογήστε με ελληνικούς χαρακτήρες ασπρόμαυρες πτήσεις. Ευθύς αμέσως σας βγάλει τη σελίδα, κάνετε το αίτημά σας, το εγκρίνουμε και ενημερώνεστε και εσείς καθημερινά από τη σελίδα μας, αλλά κάνετε και, και το δικό σας ρεπορτάζ, μας ενημερώνετε και εσείς, τα δικά σας post, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε. Εμείς αν είναι σωστά και
σε ραδιοφωνικά όρια κτλ. Σίγουρα θα τα εγκρίνουμε για να δημοσιευτούν. Μια στοιχηματική ενημέρωση και θα πεις λίγο τα αποτελέσματα αν δεν έχει γραμμή. Να. Στέλιο. Στο 870 ο Στάνδη Σεντρούιντεν 2-2 με 2-0 ημίχρονο. Πιο κάτω 873 στην Ισπανία 2 ο Βιέδο Ταραγώνα 1-0 από ημίχρονο με 10 Ταραγώνα. Στο 872 Νορβηγία Σάρσμπορκ 08 Μπραν 1-2 0-1 το ημίχρονο. 871 Χιλή η Κίκε Ουνιόν Εσπανιόλα 0-1 από το ημίχρονο με 10 και 2. Τσακαρίτα Κολόν Σανταφέ 0-2 στο 59 στην Αργεντινή. Πάμε Ισπανία, Μάλαγα Ρεάλ Μαδρίτης 0-1 στο 47, ημίχρονο το 0-1, μόλις ξεκίνησε το δεύτερο. Πάμε Ιταλία, 8-75 Λάτσιο Ρώμα 0-0 στο ντέρμπι της Ιταλίας. Στη Βραζιλία 1-8-78 Κορίνθιας Φλουμινένσε 0-0, Ιντερνασιονάλ Μπαΐα 1-0, Βάσκο Νταγκάμα Ατλέτικο Μινέιρο 0-1, Παρίς Σεν Ζερμέν Μονακό στο 45, στο 8-82 Γαλλία 1, Παρίσι Ζερμέν Μονακό 4-1. Μπελενέσε Σπόρτινγκ Λισαβόνας στην Πορτογαλία στο 20-1-2. Το over έχει βγει από το 20. Κυκλώστε το όσοι παίξετε βεράκι. Πιο κάτω. Ουνιόν Ντε Κωνσταρίκα Αλαχουλένσε 2-4. Γκιγέρμο Όγιος Μπράουν Νουέβα Σικάγο 1-0. Μπράουν Ντε Αντρόκη Σαμαρίνα Σανταμαρίνα 0-0. Μόλις τώρα ο Γκιγέρμο, να πούμε, ο Όγιος σκοράρει δεύτερο γκολ με την Νουέβα Σικάγο και κάνει το 2-0. Η Γιουβεντού του Νιδά με την Ιστινίτη Στούντο Κόρδοβα 1-0. Χόρχε Βίλστερμαν Αουρόρα 2-0. Δεπορτίβο με Εμβιγκάδο 1-0. Και Τουρκέ Ντανούμπιο 0-1. Να και ένα ακόμα Ρασί Κλουμπ Μοντεβιδέο Wanderers 0-2 στο ντέρμπι της Πορτογαλίας, Μπενφίκα Πόρτο με Σέρτζιο Κονσέισαο στο μπάγκο των Δράκων, 0-1 τελικό. Έλα φίλε, καλησπέρα. Πολύ. Ποιος είναι? Ο Ντάνης είμαι, ρε. Ω, γεια σου Ντάνη. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, αγόρι μου. Εσύ Ανέστη. Αληθώς, αληθώς ο κύριος. Τι κάνεις? Τι κάνεις? Αύριο θα βγει απόφαση του ΠΑΟΚ. Ορίστε. Θα βγει απόφαση αύριο. Όχι, αύριο θα καταθέσουν τα υπομνήματα και την Τρίτη ή την Τετάρτη θα ανακοινώσουν. Τι το λες για υπομνήματα, αυτό στα μνήματα κατάλαβε της Ευαγγελίστρια. Ναι. Ναι. Ξέρεις τι είναι το υπόμνημα? Ποιο είναι το πρόβλημα? Αυτό που είναι δίπλα στο μνήμα, καλά το. Αν καλά το είπες. Ναι, άμπραβο. Πού είσαι, στο Κολόμπαρο πάλι? Δεν πάω, ρε, τα κόψα αυτά. Καλά έκανες, ρε φίλε. Εδώ και καιρό να πούμε, εδώ και χρόνια. Άσε ρε που τα κόψει χρόνια. Δεν πάω ρε μεγάλε σε τέτοια. Πήγαινε παλιά σου λέω, τα λογύρνε, αλλά τώρα όχι, τα άκοψα. Τώρα γιατί τα άκοψε, στα φάγανε Βουλγάρες τα φράγκα. Γιατί μόνο Βουλγάρες έχει. Και Σκοπιανές και ό,τι δεν έχει. Μπορεί να βρει και σχέση. Σκοπιανές δεν έχει. Τι έχει, Ουκρανία. Οι δύο Ουκρανέζες είχε. Τελειώσαμε, και... πάντα οικόπεδα. Άμα έχει και δύο, εδώ μία δεν μπορεί να κάνει ζάφτη με δύο. Σε ρουφίξα το μεδούλι, σε φάγανε. Σε δαγκάσανε βρε, αφού σε κόβω εγώ τώρα. Μούτρο είσαι. Τα άκουψα σου λέω, δεν πάω ρε. Να ήρθα στο καφενείο, πίνει μια μπύρα εδώ πέρα. Και πώς τη βγάζεις τώρα ρε φίλε? Πώς τη βγάζω? Ναι. Έχω μια γκούμενα ρε. Πόσο γονό είσαι ρε Ντάνη? 50. 50 νέο παιδί είσαι ρε φίλε. Εντάξει. Πόσο είσαι? Εγώ είμαι 47. Ο Γιάννης Γιαννάκης. Εντάξει ρε φίλε, εντάξει. Δεν είναι... Στο αεροπλάνο αυτό πώς έπεσε ο πιλότος και σκοτώθηκε το παλικάρι. Από ό,τι λένε έχασε τον προσανατολισμό του. Μπήκε μέσα στα σύννεφα, είχε ομίχλη και τέτοια κτλ. Και καρφώθηκε στη θάλασσα. Έτσι λένε. Τώρα τι έγινε, τι δεν έγινε, δεν τάνει. Κρίμα το παλικάρι. Θεός και η ψυχή του. Τώρα πάει το παιδί, να όπως το λες. Πάει. Μπάλα τώρα δεν σε ρωτήσει. Όπως το λες. Αυτοί οι δύο που είναι στην Τουρκία θα βγουν. Ο Στέλιος σας είπε. Ο Στέλιος θα σας απαντήσει αυτά. Ο Στέλιος έχει το ρεπορτάζ. Έλα, Στέλιο. Ακόμα... Όχι από το θείο του Μητροπούλη, αυτό λέγεται Μητροπούλη, είχα λογιά το θείο, σύντο μου να φανταρωθώ εγώ, 601, ναι. Στάγμα μηχανήτων. Στάγμα μηχανήτων ήμουν εγώ, ρε. Ναι, κατάλαβα, ρε. Τι ήταν ο θείος του? Είχα το θείο του Μητροπούλη, το λογιά, το θείο του είχα. 87-88. Σε είχε και αυτός? Τον είχα λογιά, έφευρο, πασχηματικό. Άρα και αυτός σε είχε, φαντάρο. Ναι, ναι, ναι. Εγώ μετά πήρα μετάθεση στη Μυτιλίνη. Ωρε φίλε.
Ωραία η Μυτιλίνη. Τρέξω αέρα, πει το άρμα. Ωραίες γυναίκες έχει η Μυτιλίνη, έχω μάθει. Γασμάδες είναι, κύριε. Όχι άντρες, ρε, γυναίκες. Έχει ναι, κουμπλοξικές είναι. Γιατί, ρε. Δεν λέει, δεν έχει. Καλά, τότε που πήγες και είσαι ο Βαντάρος, εσύ, ρε, φίλε. Τότε με τα τόξα κάνατε βολή, δεν είχε όπλα. Νομίζεις με τα τόξα. Με τι κάνατε. Άντε κάνα G3, α3 ναι. Και εμείς G3 είχαμε. Τώρα δηλαδή άμα σε βάλω να λύσεις και να δες ένα G3, θυμάσαι. Πού να το θυμάμαι. Βρε, άμα σφίξεις κανένα μισό λίγο, καμιά μισή τραμιτζάνα τσίπουρο, θα το ρημάξεις. Άμα σφίξεις καμιά μισή τραμιτζάνα τσίπουρο, λέω όλα θα τα κάνεις. Μπα, δεν πίνω τσίπουρο, πήρα πίνω. Μπυρίτσα. Μπυρίτσα. Μπράβο ρε Ντάνι, μπράβο ρε γίγαντα. Το... Ιορδάνη με λένε, δεν μην ξένα το όνομα. Ντάνι είπα ρε φίλε. Ναι, μπράβο, πότε θα φέρω στο χωριό που μια λέξη να δω. Όποτε γουστάζει ρε φιλαράκι, όποτε γουστάζει. Όποτε θες. Ναι, βολτώ, ε. Τούμπα είπες, Κιλκής, ε. Ναι, ναι, Τούμπα Κιλκής, θα με βρεις εύκολα. Ένας καστανό κρυσό. Σε ποιο καφενείο είσαι. Σταμάτη, α, φιλαράκι. Δώσου σταμάτη να το μιλήσω. Πού είναι. Περίμενε. Φώνα, Παοξάκι είναι. Είναι Παοξάκι σταμάτης. Έλα λίγο, σε φέρα φιλαράκι μου. Έλα ρε σταμάτη. Έλα ρε φίλε, στο ράδιο πήρε ο παλαβός αυτός ο Ρέστης Μακρύς του Κιλκής πήρε εδώ στο Λίμπερο, στο ράδιο, στην εκπομπή. Ο Τρέγιας είμαι, ο Τάσος. Έλα ρε σταμάτη, εσύ είσαι ο καφετζής εκεί, εσύ τον περιθάλπεις αυτό να. Ναι. Α, λέει... Πίνει λέει πάνω από 10 μπύρες λέει και σε κάνει κατανάλωση λέει. Αλήθεια λέει. Έτσι λέει πάνω από 10 μπύρες. Έτσι λέει το παξιμάδι. Εντάξει. Κάπου κοντά εκεί. Καλό παλικάρι. Ναι. Καλό παλικάρι είναι. Εγώ έμαθα όμως ότι τα έφαγε με τις Βουλγάρες τα φράγκα τα οικόπεδα. Εντάξει. Φυσικό είναι. Δεύτερο παιδί είναι. Όχι θέλει τρώει. Αλλά αλήθεια είναι ότι τα έκανε γιάχμα τα φράγκα με τις Βουλγάρες. Ναι, αλήθεια είναι. Καλά εξηγήθηκε ρε στα μάτια αυτό μένει. Δεν μου λες, εκεί έχεις καμιά σερβιτόρα εκεί στο καφενείο ή μόνο φίδια είστε. Όχι ρε, εγώ είμαι. Α, μόνο φίδι παίζει. Φίδια ακούστηκα, δεν βάζω. Δύσκολα ρε φίλε, γιατί ρε φίλε, δεν είναι αίσθηκα. Όχι ρε σοβαρά, μιλάς, ελερώσουμε το πίον μας τώρα, τι λες. Εντάξει, δεν είναι κακό τώρα να έχει μια κοπελίτσα εκεί να σερβίρει τα παπούδια. Όχι, όχι. Εντάξει. Δεν είναι γιατί δεν πρέπει να μπει εδώ τέτοιο πράγμα. Τι δεν έχουμε δουλειά. Σερβιρά, ένας δάνης κάθεται εδώ πέρα και πίνει μόνο κάζε. Σόπα ρε, κανά μεζεκλίκι δεν έχεις κύριε σταμάτη. Τι, ξεροσφύρι. Έχει μεζεκλίκι, εντάξει. Αλλά δάνης δεν πιτρώει μεζεκλίκια. Μόνο πήρα κατεβάζει. Κατάλαβα ρε σταμάτη. Θα κάνω σκασιά καμιά μέρα να σας γνωρίσω από κοντά ρε. Έγινε καλά ρε φίλε. Να σε καλά ρε σταμάτη, δώσ' το παξιμάδι. Δώσ' το παξιμάδι. Γεια σου, καλό βράδυ. Γεια σου, δώσ' το ζεστό ψωμί λίγο. Έλα, έλα ρε κατεψυγμένη φρυγανιά πανάθεμα. Θα έρθω στο χωριό. Θα έρθω ρε ασκάσω μύτη. Αλλά τι να έρθω εκεί πέρα εκεί που πας μόνο φίδι έχει. Μόνο ανακόντα και λαφιάτι δεν έχει. Τι πατάζανε μια χαρά είναι. Τι, ναι αλλά κανένα στρίδι κανένα μύδι. Εδώ για στο μάτι του στέλνουμε. Κάνει έτσι τα χέρια. Λέει πού απάμε ρε. Βρεθεί αυτό μη στον αγωγές ρε. Έχει κανένα κολόμπαρο εκεί να πάμε να κάνουμε μια κατάσταση περίεργη. Θα βρούμε και αυτό άντε. Εντάξει ρε Ιορδάνη. Εντάξει. Θα το βρω εγώ ρε, τι στεναχωριές. Από αυτό που παίρνεις δεν είναι, από αυτό εδώ που βλέπω δεν είναι. Ναι, ναι, αυτό εξής. Εντάξει, αυτό. Τα αποδικεύω, γράφω Ντάνης Παξιμάδη και θα σε βρω εγώ. Έγινε μου. Άντε αγόρι μου, και μια φορά που τα είπαμε φυσιολογικά σαν άνθρωποι. Καλό βράδυ. Καλή Ανάσταση να έχουμε, ο Θεός μαζί μας. Μουσική. Εδώ συνεχίζουμε την πολύ ενημερωτική και ενδιαφέρον εκπομπή μας. Να μας πει λίγο ο Στέλιος ο Παντολίου λίγο τα αποτελέσματα, γιατί με τον Ντάνη, με τον Γιάννη, με τον Βαγγέλη και τον Θανάση δεν μπορέσαμε να πούμε τα αποτελέσματα. Ο Ντάνη ήταν ό,τι καλύτερο. Ο Ρουδάνης είναι αρσενικός, δεν είναι καλό. Θα πάμε μια μέρα να το βρούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι η φίρμα από στην Τούμπα Κιλκής να μου στο χωριό. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το βρούμε. Θα το βρούμε. Αυτό πόσο είναι πολύ μακριά από εδώ. Από τον κόλο του Βρακίνη, 20-25 λεπτά. Εντάξει. Πάμε στα αποτελέσματα. Πάμε. Με μισή καρδιά θα τα πω τώρα. Με αποσυντόνισε να πούμε. Τέλος πάντων, 27η αγωνιστική της Super League. Πάμε να δούμε τα χθεσινά αποτελέσματα. Λαμία Απόλλων Σμύρνης 0-0. Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης 1-0. ΠΑΟΚ Πανιώνιος 3-1. Και πάμε και στα σημερινά.
Λάρισα Πανετολικός 4-2. Ξάνθη Πας Γιάννενα 3-0. Πω, χάμος από γκολ. Παναθηναϊκός Ατρόμητος 1-0. Πλατανιάς ΑΕΚ 0-1. Και αύριο ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Κέρκυρα στις 7.30. Πάμε να δούμε και την βαθμολογία έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Η ΑΕΚ είναι πρώτη με 60 βαθμούς, ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 58, τρίτος ο Ολυμπιακός με 54, ο Ατρόμητος με 47, η Ξάνθη με 39, ο Αστέρας Τρίπολης με 36, ο Λεβαδιακός και ο Πανιώνιος είναι στην 7η και στην 8η θέση με 34, στην 9η και στην 10η θέση είναι ο Πανετολικός και ο Παναθηναϊκός με 32, στην 11η θέση είναι ο ΠΑΣ Γιάννενα με 30, στην 12η θέση είναι η Λάρισα του Αλέξη Κούγια με 29 βαθμούς. Ακολουθούν στη 13η και στην 14η θέση ο Απόλλων Σμύρνης μαζί με την Λαμία με 26 βαθμούς. Στη 15η είναι η Κέρκυρα με 21 και ουραγός της βαθμολογίας. Στη 16η και τελευταία θέση είναι ο Πλατανιάς με 10 βαθμούς. Πάμε να δούμε και την επόμενη αγωνιστική. Να τη δούμε. Είναι 22 Απριλίου στις 7. ΑΕΚ Λεβαδιακός. Την ίδια ώρα η Κέρκυρα υποδέχεται την Τρίπολη. Βασικά όλα είναι την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Mm-hmm. Για την αξιοπιστία του ελληνικού πρωταθλήματος. Ναι. Μιλάς για το αντρικό ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι, όχι για το γυναικείο. Όχι, δεν έχω κάνει λάθος. Μπράβο, είναι το αντρικό. Μπράβο, μπράβο. Το διευκρινίζεις. Ναι. Κέρκυρα Αστέρας Τρίπολης, Απόλλων Σμύρνης Ολυμπιακός, Ατρόμητος Πλατανιάς, ΠΑΟΚ Ξάνθη, Πανετολικός Λαμία, Πανιώνιος Παναθηναϊκός και ΠΑΣ Γιάννενα Λάρισα. Μάλιστα. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα της Super League. Θες να πάμε και Football League. Τώρα που ναι, δώσε πολλά. Και τώρα που γυρίζει. Δώσε τώρα και τώρα που γυρίζει η Football League, γιατί είχαμε θρίαμβο του συμπολίτη εδώ του Άρη, επί του Πανηγιαλίου. Ναι. 5-2. 5-2. Για δώσε λίγο εδώ τα αποτελέσματα, γιατί και ο Όφη στραβοπάτησε στη Δράμα. 1-1 έφερε. Έτσι. Αλλά είναι πρώτος Όφη. Θα μας πεις την βαθμολογία μετά. Έλα. Πάμε λίγο. Πάμε να ξεκινήσουμε από τα χθεσινά αποτελέσματα. Πανσερραϊκός Κισαμικός 0-2. Η ομάδα σου, ο Καραϊσκάκης, με την Καλυθέα επικράτησε 1-0. Έλα ρε, Καραϊσκάκη. Πάμε και στα σημερινά. Μ' αρέσει ο Καραϊσκάκης. Η ομάδα. Ναι, η ομάδα, αυτό λέμε. Ο Άρης, η επικράτηση του Παναγιαλίου με 5-2. Δόξα Δράμας, Όφη 1-1. Εργοτέλης, Απόλλων Λάρισας 3-1. Παναχαϊκή, Απόλλων Πόντου 0-0. Σπάρτη, Αναγέννηση Καρδίτσας 2-0. Και Αχαρναϊκός, Τρίκαλα και Βέρεια Γυνιακός, δεν έγιναν τα συγκεκριμένα παιχνίδια. 0-3 κέρδισαν τα Τρίκαλα τον Αχαρναϊκό και ο Γυνιακός κέρδισε 0-3 την Βέρεια, όπου ο Αχαρναϊκός και Βέρεια έχουν αποχωρήσει από το πρωτάθλημα της Football League. Μάλιστα. Διάδοση βαθμολογία. Πάμε και στην βαθμολογία. Πρώτος είναι ο Όφη με 64 βαθμούς, ακολουθεί ο Άρης με 63. Ίδια μάτς. Ναι, ίδια μάτς, με 26 παιχνίδια και οι δύο ομάδες. Στην τρίτη θέση είναι η Παναχαϊκή με 51 βαθμούς, μια Παναχαϊκή η οποία έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά. Mm-hmm. Τέταρτος είναι ο Κισαμικός με 46 και 25 αγώνες, έναν αγώνα λιγότερο από όλους τους υπόλοιπους. Η πέμπτη είναι η Δόξα Δράμας με 44. Στην έκτη θέση και στην έκτη έβδομη θέση είναι Καραϊσκάκης και Απόλλων Λάρισας με 43, όπως και ο Απόλλων Πόντου στην 8η. Στην ένατη θέση είναι τα Τρίκαλα με 42. Στην δέκατη είναι η Σπάρτη με 35. Στην ενδέκατη είναι η Αναγέννηση Καρδίτσας με 31. Στην 12η θέση είναι ο Εργοτέλης με 30. Και πάμε στην ζώνη του υποβιβασμού. Στην 13η θέση είναι ο Ιγυνιακός με 29, ακολουθεί ο Πανσερραϊκός με 28, ο Πανεγιάλης με 21, η Καλυθέα με 16, η Βέρεια με 5 και ο Χαρναϊκός που το τερμάτισε στο μείον 51. Μάλιστα. Θέλω να δώσουμε και επόμενη αγωνιστική. Δώσε επόμενη αγωνιστική και να κάνουμε το break και μετά όταν θα έρθουμε να πούμε και τα αποτελέσματα του μπάσκετ. Ωραία. Next. Πάμε και στην επόμενη αγωνιστική που είναι στις 21 του μήνα. Εργοτέλης Καραϊσκάκης, Κισαμικός Όφη. Πάμε 22 του μήνα, Απόλλων Λάρισας Παναχαϊκή, Αιγινιακός Σπάρτη, Πανεγιάλιος Δόξα Δράμας, Αναγέννηση Καρδίτσας Πανσερραϊκός και Απόλλων Πόντου Άρης Θεσσαλονίκης. Αυτό το παιχνίδι θα πάω να το επισκεφτώ και να το δω, να δω και τις δύο ομάδες που είναι, καθώς είναι στην, εκεί, στη γειτονιά μου. Απόλλων Πόντου Άρης. Άρης. Έχει ενδιαφέρον, θα πάω να το δω. Θα έρθω και εγώ παρέ. Πάμε μαζί. Πάμε να πιούμε καμιά ρετσινούλα εκεί πέρα. Έτσι. Πάμε, ναι. Πάμε στην Πορφέρα ή στο Ζήκο, θα σε πάω να πούμε, να χτυπήσω καμιά ρητσιόλα και πάμε. Κυριακή είναι? Ναι. Εντάξει ρε Παπαντονίου, πάμε να πούμε, ό,τι πεις.
Λοιπόν, Καβαδία θα έρθεις. Ναι, καπάκι θα πάμε και ερχόμαστε εκπομπή. Άσε το Παξιμάδι να κάνει κάνα δύο ώρες παραπάνω. Δεν τρέχει τίποτα, δεν πάει τίποτα, το πέσει ο κορσές. Πάμε καμαδιάρι μας, σε πόσες λεπτομέρειες. Άντε. Break. Επιστρέψαμε, ας προνοηθεί στη συνέχεια. Τάσος Στρέγιας στα μικρόφωνα, Στέλιος Παντωνίου δίπλα μου, απέναντι μου, στη δίμηση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, ο Βασίλης Καβαδίας. Συντροφιά παρέτησα, θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Μετά τις 12 θα έχουμε και Κωνσταντίνο Παπαδομανολάκη στην παρέα μας. Εδώ κοντά μας άλλο ένα βράδυ είναι το ζωρί μου, εδώ πολύ ο Ζήκος της Τούμπας. Μια πανδεσία πραγματικά γεύσεων από μεγάλη ποικιλία κρεατικών, νόστιμων, φρέσκων, θαλασσινών. Σας περιμένω να τις απολαύσετε με την παρέα σας, συνοδευόμενες από πλήρη γκάμα ποτών στο Ζήκο της Τούμπας. Προσιτές λαϊκές τιμές, φροντίδα για τον πελάτη, ποιότητα στα εδέσματα, ζεστός και ευχάριστος χώρος και γρήγορη εξυπηρέτηση είναι οι λόγοι που σας οδηγούν στην Ανατολική Στράκης 63 στην κάτω Τούμπα, στο Ουζερί Μεζεδοπολείο, ο Ζήκος της Τούμπας. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2311-242-153. 2311-242-153. Θα σηκώσει το τηλεφωνάκι ο φίλος μου ο Αρίστος. Κλείστε τα τραπεζάκια σας για ρεζερβέ, να πάτε με την παρέα σας να καραγουστάρετε, αλλά και μπορείτε να κάνετε την παραγγελία σας για το σπίτι. Σε 20 με 30 λεπτάκια από τη στιγμή που θα δώσετε την παραγγελία με όλα τα special μεζεκλίκια που υπάρχουν στο Ζήκο της Τούμπας, πηγαίνετε από Ανατολική Στράκης 63 και παραλαμβάνετε τα special μεζεκλίκια και τις απολαυστικές, χορταστικές, λαϊκές τιμές μερίδες, τις οποίες έχει ο φίλος μου ο Αρίστος. Ανατολική Στράκης 63, επαναλαμβάνω, στην κάτω Τούμπα, 2311-242-153. Λοιπόν, θα σας πει τώρα ο Στέλιος Παντωνίου όλα τα αποτελέσματα της Α1 στο μπάσκετ. Θα σας δώσουμε και βαθμολογία. Μετά από λίγο μπορείτε να ξανατηλεφωνείτε στις τηλεφωνικές γραμμές στο 2310-287-888, 2310-287-888, 6945-287-388 για αποκινητό με χαμηλή χρέωση. Και οι ντροπαλούλιδες FM και ενός σχόλιο μήνυμα, ερώτηση, παρατήρηση, ενημέρωση, αποστολή στο 54526. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα της Α1, πάμε να πάρουμε τα παιχνίδια με χρονική σειρά, πάμε σε αυτά τα οποία έγιναν την Παρασκευή. Παναθηναϊκός Κολοσσός Ρόδου 87-63, Πανιώνιος Ολυμπιακός 73-79, πάμε στο Σάββατο. Κίμη Ρέθυμνο 82-76, Τρίκαλα Άρης 64-83, πολύ σημαντική είναι εκεί για τον Άρη. Λέγαμε και χθες. Φάρος ΑΕΚ 75-86 και στα σημερινά ΠΑΟΚ Λαύριο 92-87 και πάρα πολύ σημαντική νίκη για το δικέφαλο του Βορρά που ουσιαστικά κλειδώνει μια θέση στην τετράδα. Και πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα για να βρίσκεται στην τριάδα. Ναι, αυτό. Και Προμηθέας Κόρυβος Αμαλιάδας 75-70. Πάμε και στην βαθμολογία έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Μετά από 23 αγωνιστικές, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην πρώτη θέση με 46, δεύτερος είναι ο Ολυμπιακός με 42, στην τρίτη και στην τέταρτη θέση είναι ο Προμηθέας μαζί με τον ΠΑΟΚ, στην πέμπτη θέση είναι η ΑΕΚ με 37, ακολουθεί το Λαύριο με 36, η Κίμη με 35, ο Κολοσσός Ρόδου με 32 και από εκεί και κάτω Ρέθυμνο, Φάρος και Άρης είναι στους 31 βαθμούς. Και στην 12η θέση ο Πανιώνιος μαζί με τον Κόρυβο Μαλιάδες είναι στις 30 βαθμούς, στην 12η και σε 13η θέση και στην 14η θέση και τελευταία τα Τρίκαλα με 26 βαθμούς. Ποιοι κινδυνεύουνε, θέλω να μου πεις, Στέλιο Παντωνίου. Πόσες αγωνιστικές έχουν απομείνει? Έχουν μείνει άλλες 3 αγωνιστικές. Άλλες 3 αγωνιστικές. Μπορούμε να δούμε λίγο το πρόγραμμα του Άρη με ποιον παίζει? Ναι, μισό λεπτάκι όμως να το, να το οργανώσουμε εδώ πέρα το θεματάκι μας. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, την επόμενη αγωνιστική, 4-5, γιατί έχει διακοπεί τώρα το πρωτάθλημα της Α1, καθώς η εθνική μας ομάδα παίζει παιχνίδι. Μάλιστα. Άρης Πανιώνιος. Όπου, σκοτωμός θα γίνει. Στο Παλέ, Ναι, στο Παλέ. Στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο. Στις 8-5 ο Άρης παίζει με το Ρέθυμνο. Στάσου λίγο. Άρης Πανιώνιος. Αυτό είναι ζωής και θανάτου παιχνίδι. Ναι. Δηλαδή πιστεύω ότι αν το κερδίσει αυτό τελειώνει σχεδόν ο Πανιώνιος. Τελειώνει σχεδόν ο Πανιώνιος αν με κερδίσει αυτό. Πιο πάνω δεν είναι ο Άρης του Πανιώνιου, ναι. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Πανιώνιο αν χάσει αυτό το μάτς. Αλλά σε περίπτωση νίκης του Πανιωνίου
δυσκολεύει τη ζωή του Άρη. Αυτό ακριβώς. Επόμενο. 8-5 ο Άρης παίζει με το Ρέθυμνο. Εντός πάλι. Ναι. Μάλιστα. Αλλά εδώ πέρα έχει μια διευκρίνηση και ο Πανιώνιος πηγαίνει στον ΠΑΟΚ. Μάλλον ο ΠΑΟΚ πηγαίνει στον Πανιώνιο. Ο ΠΑΟΚ πηγαίνει στον Πανιώνιο, ναι. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος θα θέλει την νίκη για να κλειδώσει την τρίτη θέση, έτσι. Ναι, αυτό ακριβώς. Mm. Και στην τελευταία αγωνιστική, ο Κολοσσός Ρόδου υποδέχεται τον Άρη στις 12-5. Μάλιστα. Εντάξει, θα σωθεί ο Άρης. Και εγώ αυτό πιστεύω. Θα σωθεί. Ο Άρης έχει δύο εντός έδρας μάτς με Πανιώνιο. Δηλαδή, αν πάρει το μάτς τον Πανιώνιο, νομίζω ότι τελειώνει εκεί. Εντός έδρας να πάρει, τελείωσε, ναι, το παραμύθι. Ναι. Δεν τελείωσε. Άμα κάνει δύο νίκες τώρα στα επόμενα δύο παιχνίδια που έχει εντός έδρας. Άμα κάνει. Ναι, ναι, λέει για τον Πανιώνιο, γιατί έχει τον Πανιώνιο αντίπαλο. Ναι, ναι έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Πάμε να δώσουμε και την 24η αγωνιστική, την επόμενη αγωνιστική. Δώστε, συνολικά το πώς. Αγωνιστική. Επόμενη αγωνιστική, 4-5 είναι η συγκεκριμένη, ναι, αγωνιστική. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Δύσκολο παιχνίδι για την ομάδα του. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ παίζει, ναι, τώρα. Ναι, στις 4-5. Εντάξει, το έχουμε. Άρης Πανιώνιος, ΑΕΚ Προμηθέας, Κόρυβος Παναθηναϊκός, Κολοσσός Ρόδου Κίμη, Ρέθυμνο Τρίκαλα και Λαύριο Φάρος. Αυτή είναι η 24η αγωνιστική. Ωραία. Θα ενημερώσουμε το επόμενο Σάββατο ξανά στην εκπομπή τι θα γίνει με τα αποτελέσματα του επόμενου Σαββατοκύριακου. Πάμε να δώσουμε. Έχουμε γραμμή, όχι έτσι. Ωραία. Πάμε να δώσουμε λίγο μια στοιχηματική ενημέρωση. Στο 90 λεπτό, Τσακαρίτα Κολόν Σανταφέ 0-2 από ημίχρονο. Στο 79, Μάλαγα Ρεάλ Μαδρίτης 0-2-0-1 ημίχρονο. Στο 77 λεπτό, στην Ιταλία Λάτσιο Ρώμα 0-0. Πιο κάτω στο 878, κωδικό Βραζιλία, περάσαμε Κορίνθιας Φλουμινένσε 1-1 με 1-0 ημίχρονο. Στο 879, Ιντερνασιονάλ Μπαΐα 1-0 από ημίχρονο. Στο 881, Βάσκο Νταγκάμα Ατλέτικο Μινέιρο 0-1. Στη Γαλλία, Παρίσι Ζερμέν Μονακό 4-1, περίπατος για την Παρίσι Ζερμέν έως τώρα. Στο 56, περιμένετε μέχρι το 90-93 να δούμε πόσο θα είναι το αποτέλεσμα. Στην Αμερική, Sporting Kansas City Seattle 0-0. Αργεντινή 2, Guillermo Brown UE Chicago 2-0, 1-0 το ημίχρονο εκεί. Brown De Andronghe Santa Marina 1-0 το ημίχρονο. Στο 70 βρισκόμαστε εδώ. Στο 90, Academia Cantolao Melgar 1-2-0-1 και το ημίχρονο. Πιο κάτω, Juventud Onida Instituto Córdoba 2-0, 1-0 το ημίχρονο. Jorge Wisterman Aurora 2-0 από ημίχρονο. Deportivo Pasto Envigado 1-0 από ημίχρονο. Torque Danubio 0-2-0-1 ημίχρονο. Στο 58, όλα αυτά. Στην Uruguay, πιο κάτω, Rambla Juniors Atenas de San Carlos 0-0. Rasi Club Montevideo Wanderers 0-2 από ημίχρονο. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό, ρε? Μάλιστα. Αυτά. Αυτά. Στις 11 ξεκίνησε, δηλαδή, εδώ και 18 λεπτά, Μήτρε Σαντιάνγκο με τη Βίγια Νταρμίνη 0-0. Μόνο ένα γκολ έχουμε. Η Σάντος προηγείται την Περέζ Ζελεντών με 1-0 στο κωδικό 25-47. 5-1 η μεγάλη Παρί Σεντζερμέν την Μονακό, την ξεφτέριστη Μονακό. Καλά, εκεί πέρα η Παρίσι Ζερμέν κάνει περίπατο, πραγματικό περίπατο, αλλά έχουν ένα θέμα με την Ευρώπη αυτή, είναι λίγο έτσι δύσκολα. Έχω δηλώσεις του υπεύθυνου επικοινωνίας ΠΑΕ ΠΑΟΚ που έδωσε στην κρατική τηλεόραση και ξεχώρισα δύο πάρα πολύ εύστοχες ερωτήσεις τις οποίες έκανε ο υπεύθυνος επικοινωνίας ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Και η πρώτη είναι, γιατί να κινδυνεύει ο ΠΑΟΚ να χάσει αποδικαστικές αποφάσεις την πρώτη θέση που κέρδισε στο γήπεδο, η πρώτη ερώτηση. Και η δεύτερη είναι, πώς μπορούν οι διαιτητές να αφήνουν παιχνίδια να κρίνονται στις δικαστικές αίθουσες με τεράστιες ασάφειες. Έχουν πει πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα και άμα θες μπορούμε να τη διαβάσουμε όλοι. Θέλω να τη διαβάσεις. Τα επίμαχα σημεία, αυτά που ενδιαφέρουν τον κόσμο, και θέλω να σχολιάσουμε μετά αυτό που διαβάσαμε σήμερα όλοι και έχουμε μείνει έκπληκτοι, ότι υπάρχει, λέει, εντολή από την ΕΦΑ και την FIFA προς τον κύριο Γραμμένο ο τελικός κυπέλου Ελλάδος να γίνει στο ΟΑΚΑ με κόσμο. Θα το σχολιάσουμε εκτενέστερα
μετά τις δηλώσεις του Κυριάκου Διάκου που θα διαβάσει στο Έσο Παντονίου, γιατί εδώ πάει να γίνει άλλο ένα έγκλημα, παιδιά. Εδώ πάει να μπει άλλη μια τρικλοποδιά για την επόμενη χρονιά για τον ΠΑΟΚ. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, θα το σχολιάσουμε και θέλουμε και τη δική σας άποψη. Λέγε, Στέλιο. Πέρα από τις δύο ερωτήσεις που απίφθηνε ο υπεύθυνος επικοινωνίας ΠΑΟΚ, συμπλήρωσε και για τον κύριο Κομίνη. Ο κύριος Κομίνης είναι ένα παιχνίδι που έδινε τον τίτλο ή έστω ξεκάθαρο φαβορή για τον τίτλο, ενώ τρέχει στη σέντρα με τον κύριο Ποντίκη από εκείνο το σημείο και μετά, χωρίς παρεμβολή από αλλού, αποφασίζουν για 6-7 λεπτά να δημιουργήσουν την αίσθηση ότι κάτι πάνε να μαγειρέψουν. Και αυτό επιβεβαιώθηκε με το φύλλο αγώνα που έκλεισαν μετά από 3 ώρες. Το πιο ύποπτο είναι γιατί δεν εμφανίστηκε στις δικαστικές αίθουσες για να εξηγήσει το τι έκανε και το τι σφύριξε. Και ο κύριος Ποντίκης να εξηγήσει γιατί έχει φορέσει την ενδοεπικοινωνία στα αποδυτήρια και έχει πάρει το σημαίακι του. Η ΠΑΕ ΠΑΟ κινείται σε δύο κατευθύνσεις. Η μία είναι το αγωνιστικό. Η πρώτη θέση πρέπει να διατηρηθεί ως το τέλος, καθώς οι άνθρωποι της ΠΑΕ ΠΑΟ θεωρούν πως είναι πρώτη με τα αποτελέσματα που έχουν κερδίσει στο γήπεδο και όχι στις δικαστικές αίθουσες. 61 βαθμούς και ένα αγώνα λιγότερο. Αυτό ακριβώς. Και η δεύτερη έχει να κάνει με το δικαστικό κομμάτι. Αυτές οι συμπεριφορές θα τις βρουν μπροστά τους όσοι νιώθουν ότι σήμερα τους ευνοούν. Θεωρούμε ότι έχουμε το δίκιο με το μέρος μας. Η εικόνα είναι αδιάψευτος μάρτυρας. Προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν μια εικόνα μόνο. Εμείς προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε πολλές εικόνες. Δώσαμε ένα βίντεο 4 ωρών για να δείξουμε τι έγινε, γιατί ο κύριος Κομίνης δεν συνέχισε το παιχνίδι. Αυτά είναι. Ένα βίντεο 4 ωρών που τη στιγμή που πέρσι σε ένα άλλο γήπεδο. Στον Πλατάνια. Σε ένα άλλο γήπεδο, στο Καραϊσκάκης. Στο μάτσο του Πλατάνια. Στο μάτσο με τον Πλατάνια. Χαθήκανε τα DVD από τις κάμερες ασφαλείας. Να. Έτσι. Για να ξέρουμε και τι λέμε. Πάντως αυτά τα βίντεο τα ελέγχει η ελληνική αστυνομία. Δεν ξέρω πώς μπόρεσε και τα χάσαν. Ούτε εγώ το ξέρω. Τέλος πάντων. Ελάς στο μεγαλείο σου. Δεν είναι έτσι, εσύ, Στέλιο. Εδώ, ελάς στο μεγαλείο σου, έχουν πέσει 1,000,000 ευρώ. Ναι, ισχύει αυτό. Επενδύσεις. Εντάξει, μια ομάδα έχει 33 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Το δικαιούται μέσα στο χορτάρι και τους το κλέβουν. Τους το κλέβουν οι δικαστές στα δικαστήρια. Τους το κλέβουν οι φαρσοκομωδίες. Το κλέβουν οι ανομίες που υπάρχουν, οι νόμοι που δεν υπάρχουν. Δηλαδή τώρα λέει ο Κομίνης, λέει, δεν χρειάζεται, λέει, βία προσαγωγή στον θετικό δικαστή για να καταθέσει. Γιατί, ρε? Ο Κομίνης και ο Ποντίκης δεν είναι η πέτρα του σκανδάλου? Αυτοί δεν φταίνε που σταμάτησε το μάτς? Αυτοί δεν δείξαν σέντρα και μετά ακύρωσαν τον γκολ? Πότε ξαναγίνει αυτό? Είναι νόμος αυτός να μην έχει ο δικαστής που θα βγάλει τιμιγορία, που θα βγάλει απόφαση και στην ουσία θα κρίνει ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, να μην έχει τον πρωταγωνιστή του όλου σκηνικού, τον πρωταγωνιστή της κατάστασης που δημιουργήθηκε? Γιατί αν ο Κομίνης συνέχιζε και έδειχνε σέντρα και ο Ποντίκης έμενε στη σέντρα, δεν γινόταν και τίποτα. Έτσι λέω εγώ. Και ο ορισμός της FIFA αυτό λέει, άμα πάρετε και διαβάστε. Ότι είναι δεν είναι γκολ εφόσον το κατοχυρώνεις, μετράει αυτό που έχεις πει πρωτίστως, γιατί και ο επόπτης έβγε σέντρα και ο διαιτής. Και μετά βγαίνει παραπονούμενος, είναι όπως στρατό. Εκτελείς τη διαταγή και βγαίνεις παραπονούμενος. Πού το είδατε εσείς, πείτε μου, ένα γκολ στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, ιδίως που κρίνει ένα πρωτάθλημα, που δείξαν σέντρα και τα δύο κοράκια και μετά 7 λεπτά το ακυρώσαν? Πείτε μου ένα! Οι φίλοι της ΑΕΚ να μου πούνε. Οι φίλοι του Ολυμπιακού να μου πούνε. Οι φίλοι του Άρη και του Ηρακλή να μου πούνε. Δεν υπάρχει, παιδιά. Θα σας απογοητεύσω, δεν υπάρχει. Μόνο στον ΠΑΟΚ μπορούν να τα κάνουν αυτά. Και βρίσκουν και τα κάνουν αυτά. Και είναι γνωστά γιατί. Γιατί δεν θέλουν ποτέ να φύγουν τα πρωταθλήματα, οι τίτλοι, προς τη Βόρεια Ελλάδα, προς τη Θεσσαλονίκη και προς τη Μακεδονία μας. Είναι ευκολονόητο το γιατί. Είναι πολλά τα συμφέροντα, είναι πολλά τα λεφτά. Όπως δεν θέλουν να φεύγουν και οι δουλειές τους, να τις παίρνουν επιχειρηματίες Βόρειο Ελλάδος. Οι πρόεδροι που έχουν στην ιδιοκτησία τους ομάδες Βόρειο Ελλάδος. Καταλάβατε? Μάλλον δεν καταλάβατε. Λίγοι το έχετε καταλάβει. Δεν πειράζει, θα το καταλάβετε στη διάρκεια.
Γιατί όλα αυτά αλλάζουν. Είναι τα τελευταία κατάλοιπα, τα κατακάθια από το Βαρέλι που έχει πιάσει πάτο, έχει σαπίσει και ό,τι κατακάθι υπάρχει θα αποβάλλεται σιγά σιγά από κάτω. Θα εξατμιστεί στην κυριολεξία. Με τον οποιοδήποτε τρόπο. Επιλέγουμε το φυσιολογικό. Φυσική δεν έχετε σπουδάσει, χημεία. Εξατμίζονται τα πάντα. Τα πάντα εξατμίζονται, παιδιά, να το ξέρετε. Εφόσον δεν διατηρηθούν και δεν συντηρηθούν. Έτσι θα γίνει και με αυτά τα κατακάθια. Με αυτά τα αποβράσματα. Με τον ένα συνδεσμίδη του Ολυμπιακού, ο οποίος ανακάλυψε συμπληρωματική από το φίλο Αγώνος, που το συμπλήρωσε την άλλη μέρα το πρωί. Και ο άλλος δεν πήγε να καταθέσει. Ο Κομίνης με τον Αρουραίο, με τον Ποντίκη. Το προβλέπει, λέει, ο νόμος. Ναι, αλλά ο νόμος λέει και το άλλο. Ότι επιτρέπεται να δίνουν ψεύτικα και χάρτινα πρωταθλήματα. Σε ομάδες που ενδεχομένως δεν το αξίζουν. Να με κέρδιζε η ΑΕΚ μέσα στον αγωνιστικό χώρο, να της βγάλω το καπέλο. Να με κέρδιζε ο Ολυμπιακός, να το χειροκροτήσω. Αλλά όχι έτσι, ρε. Όχι έτσι. Ο ένας να μην παίξει ποτέ γιατί πήγε μισή σερβιέτα στο μάγουλό του Ντεμεκ. Και ο άλλος γιατί ο Ποντίκης, λέει, το ακύρωσε, λέει, στη διάρκεια που πήγαινε στη σέντρα. Άκουσε, λέει, το ρεπόρτερ, λέει, σε επικοινωνία, λέει, τη ΑΕΚ, ότι είναι offside, λέει, το είδε στο βίντεο. Δεν τρέπεστε λίγο, ρε, ξεφτυλισμένοι. Δεν τρέπεστε λίγο, ρε, απίθανοι. Παίζετε με την νοημοσύνη του Κοσμάκη και θέλετε να έρθει και στο γήπεδο ο άλλος. Εσείς οι ίδιοι τους διώχνετε. Εσείς οι ίδιοι δημιουργείτε τη βία. Κοσμάκης απλά την πληρώνει. Το εξυλαστήριο θύμα. Καβαδία, διάλειμμα. Φουριόζα η Λάρισα του Αλέξη. 4 φιλοδόρησε τον Μαστρο Κώστα. Ναι. 4-2, έτσι. Λάρισα Πανετολικός. Από 0-1, 4-2. 0-1 είναι 4-1, 4-2. Και γκολάρες τα περισσότερα. Λες να κάνει καμιά τρέλα. Ο Αλέξης. Μέσα στο ΑΚΑ. Όχι, να πάρει την πρόκριση, λέω. Από το Γατούλη. Εντάξει, έχει το προβάδισμα μέχρι στιγμής. Τώρα δεν ξέρει, θα δούμε. Παίζει. Δηλαδή δεν το βλέπεις κανένα 3-0 να κερδίζει η ΑΕΚ, ε. Λες. Να γίνει τέτοιο πράγμα. Ξέρω εγώ τι, εσύ πώς το βλέπεις. Βλέπεις κανένα 0-0 να, είναι, να πάει για το 0-0. Επιφυλακτικός είμαι στον. Με οποιαδήποτε ισοπαλία περνάει η Λάρισα. Περνάει η Λάρισα, ναι. Επιφυλακτικός είμαι, φίλε. Άρα παίζει για δύο αποτελέσματα η Λάρισα. Ναι. Παίζει για το Χ, παίζει και για την νίκη. Πρέπει να προσπαθήσει λίγο παραπάνω η ομάδα του Μανώλη. Ο λόγος που ξεκίνησα το τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής με τη Λάρισα είναι γιατί όποιος θα περάσει από αυτό το ζευγάρι, εντάξει, θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ είναι με το 1,5 πόδι στο τελικό μετά το 1-3 μέσα στον Πανιόνιο. Πρέπει να είναι φοβερά πράγματα για να αλλάξει, ναι, αυτό. Δηλαδή θέλει να χάσει 0-3 ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, άμα χάσει 0-3 ας πάει ο Πανιόνιος, οκ, okay, κάνω πάσο. Αλλά θεωρώ ότι θα πάει ο ΠΑΟΚ στον τελικό. Θα είναι μια ομάδα, τώρα η άλλη ομάδα το προβάδισμα το έχει η Λάρισα. Λογικά ακόμα φαβορεί είναι η ΑΕΚ. Ναι. Εντάξει, μέσα εκεί νομίζω ότι 2 γκολ θα μπορέσει να βάλει. Αλλά επειδή το κύπελο είναι ο θεσμός των εκπλήξεων και επειδή η Λάρισα έχει πάρα πολλά χρόνια να πάει σε τελικό κτλ., νομίζω ότι είναι ο στόχος της για φέτος μετά την παραμονή κτλ. Νομίζω ότι είναι ο στόχος των Λαρισινών, ο στόχος του Κούγια. Και να τα δώσει όλα την Τετάρτη 7.30 στο ΑΚΑ για να δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στις 12 Μαΐου. 12 Μαΐου είναι ο τελικός κυπέλου, ο οποίος τελικός κυπέλου θέλουν, λέει, να το κάνουν στο ΑΚΑ. Δηλαδή αν περάσει η ΑΕΚ να παίξει το γήπεδό της. Άκουσον. Και από ό,τι είπε και ο κύριος Γατούλης, στη συνάντηση που είχε με τον κύριο Γραμμένο, τον οπαδό του Άρη κύριο Γραμμένο, να πούμε. Στις 12 Φεβρουαρίου. Στις 12 Φεβρουαρίου. Είχε δεσμεύσεις, λέει, ότι, και εγγύσεις ότι θα γίνει εκεί, λέει, ο τελικός ανεξαρτήτου, λέει, όποια ομάδα. Δηλαδή και πάω ΚΑΕΚ να είναι η ΑΕΚ ΠΑΟΚ, θα γίνει, λέει, στο ΑΚΑ ο τελικός. Λοιπόν, αυτό είναι μεγάλη παγίδα. Είναι μεγάλη λακκούβα. Δεν τους ικανοποιεί η τιμωρία που σου έχουν δώσει. Φροντίζουν και για του χρόνου. Γιατί το λέω αυτό? Καταρχήν οι γραμμές μας είναι ανοιχτές, έτσι, 23, 10, 27 και 3 οχτάρια.
23-10-287-888. Γιατί το λέω αυτό λίγο. Δεν ξέρω ποια θα είναι η απόφαση. Από τη δευτεροβάθμια. Θα επιστραφούν οι βαθμοί στον ΠΑΟΚ. Θα καταχειρωθεί το παιχνίδι υπέρ του ΠΑΟΚ. Θα θεωρηθεί η επιτυχία της ΑΕΚ να αφαιρεθούν βαθμοί από την ΑΕΚ. Μπορεί να συμβεί και αυτό. Υπάρχει πιθανότητα να συμβεί και αυτό. Αν κρίνουν βάσει του βίντεο, βάσει τα όσα συνέβησαν και υπάρξει αντικειμενικότητα, θεωρώ ότι το φυσιολογικό, το δίκαιο είναι αυτό. Γιατί ο ΠΑΟΚ, για ένα απλό λόγο, ο ΠΑΟΚ κέρδισε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Παίρνει αυτό το σενάριο. Σκέψου τι έχει να γίνει από τους φίλους της ΑΕΚ. Και παίρνει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα συλλόγου. Και σκέψου να κατέβουν τώρα 25.000 φίλοι του ΠΑΟΚ μέσα στην έδρα της ΑΕΚ με τους αδικημένους, κατά την άποψή τους, φίλους της ΑΕΚ τότε, γιατί ο ΠΑΟΚ θα έχει πάρει το πρωτάθλημα. Σκέψου την αντίθετη πλευρά τώρα. Ναι. Να μην αλλάξει τίποτα στην απόφαση. Και να κατέβουν... Να πάρει το πρωτάθλημα το χάρτινο, το θηλυκό, το γυναικείο πρωτάθλημα η ΑΕΚ, αν της το δώσουν έτσι, γιατί δεν το έχει κατακτήσει με το σπαθί της, θα το έχει κατακτήσει με θηλυκό τρόπο. Και να κατέβουν 25.000 τρελαμένοι, αγανακτισμένοι, σκασμένοι φίλοι του ΠΑΟΚ, μετά από δύο συλλαλητήρια, μετά από δύο ντέρμπι, το ένα δεν το είδαν, το άλλο δεν τελείωσε, και μετά τις σφαγιαστικές αποφάσεις στην πρωτοβάθμια επιτροπή και στη δευτεροβάθμια, αν δεν δικαιωθεί. Και εσύ είναι το κλίμα που επικρατεί τώρα σε μέσα μαζική ενημέρωση και δεν συμμαζεύεται. Σκέψου λοιπόν σε τι λακκούβα πάνε να σε βάλουν, βάζοντας μπροστά τη FIFA, την UEFA, η οποία λέει σαφής είναι η οδηγία, παύλα προτροπή, άλλο η οδηγία, άλλο παύλα προτροπή, άλλο εντολή. Εντάξει, αυτό είναι μια απλή προτροπή της UEFA προς τη διοίκηση της ΕΠΟ για να διεξαχθεί ο τελικός του κυπέλλου στο ΟΑΚΑ. Με παρουσία κόσμου, ακόμα και το ζευγάρι είναι ΠΑΟΚΑΕΚ. Η ΕΠΟ έχει το καρπούζι, η ΕΠΟ έχει το μαχαίρι, η ΕΠΟ, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, θα ορίσει σε ποιο γήπεδο γίνεται. Είναι μεγάλος παπάς και μεγάλη λούμπα αυτό που λέει η οδηγία, παύλα πρωτοπή, είναι οδηγία. Είναι συμβουλή, πώς να σας το πω. Δεν είναι διαταγή από την UEFA και τη FIFA. Δεν έχει δικαίωμα η FIFA και η UEFA να μπαίνει μέσα στα εγχώρια πρωταθλήματα, σε χώριες διοργανώσεις και να πει τι θα γίνει. Η ΕΠΟ λοιπόν έχει το καρπούζι, η ΕΠΟ και το μαχαίρι. Και δεν μπορεί η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να ορίσει τελικό κυπέλου Ελλάδος ανάμεσα σε ΠΑΟ και ΑΕΚ κάτω υπό αυτές τις συνθήκες, κάτω από όλες αυτές τις αποφάσεις οι οποίες κρίνουν ένα πρωτάθλημα στα χαρτιά. Δεν μπορεί να ορίσει ένα τελικό κυπέλου να γίνει στην Αθήνα, στην έδρα μίας από τις δύο ομάδες που θα είναι στο τελικό. Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει να το επιτρέψει ο ΠΑΟΚ να γίνει. Δεν πρέπει η ΕΠΟ καν να το σκεφτεί να γίνει. Υπάρχει το Παγκρίτιο. Υπάρχει το Πανθεσσαλικό. Δεν σου λέω Καφτατζόγλιο. Στη Θεσσαλονίκη, όχι. Σε ουδέτερο. Μακριά από την Αθήνα, μακριά από τη Θεσσαλονίκη. Πάνε στο Παγκρίτιο, ρε. Πάνε στη Λάρισα, στο Πανθεσσαλικό, δεν το κατάλαβα. Γιατί να παίξω στο ΟΑΚΑ, στην έδρα της ΑΕΚ. Τα βατζιλίκη να δώσετε δηλαδή το double στο γατούλι. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Δηλαδή όλα υπέρ των Αθηνών, υπέρ της Χαβούζας, υπέρ μιας ομάδας που χρέωσε το ελληνικό δημόσιο με 300 εκατομμύρια ευρώ και τα πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος σε μια πτωχευμένη Ελλάδα. Πώς θα γίνει? Υπάρχουν κι άλλοι. Λίγο φρένο. Κολόμπαρο μας πήρε ανείδηση. Φτάνει. Χαλαρώστε το λίγο. Δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα. Εντάξει, να γίνει, να είναι πάω κλάρισα ο τελικός, το καταλάβω. Να γίνει στο Ολυμπιακό στάδιο, οκ. Okay. Οκ, okay, ρε φίλε. Αλλά ΑΕΚ, πάω ΚΑΕΚ, να παίξω στην έδρα της ΑΕΚ. Τι λες, ρε φίλε. Να παίξω σε ένα γήπεδο που το ξέρει, το ξέρουν οι ποδοσφαιριστές τους, οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ και οι προπονητές τους πιο καλά από την κρεβατοκάμαρά τους. Και ο ΠΑΟΚ πήγε να παίξει ένα μάτσο εκεί πέρα μέσα όλη τη χρονιά.
Ένα μάτσα έπαιξε ο ΠΑΟΚ. Και η ΑΕΚ έκανε 20 μάτσα εκεί, 25. Με Ευρώπες, κύπελα κτλ. Τι λέτε τώρα. Ποια είναι τα κριτήριά σας, ποιο είναι το σκεπτικό σας, ποια είναι η ίση διαχείριση. Η ίση κατανομή των δεδομένων. Ποια είναι. Το να βάλεις μια ομάδα να παίξει την έδρα της. Δηλαδή να της χαρίσει και το κύπελο. Τους δίνετε ψεύτικο πρωτάθλημα, ρε ξεφτύλες. Τους δίνετε χάρτινο πρωτάθλημα, ρε ζήλια. Α, τους δώσετε και κύπελο. Τα βατζιλίκη να πάρει τον τάπλο Τίγρης. Σώπα, μωρέ. Για μια ομάδα που δεν τολμάτε να τη βάλετε στο στοίχημα. Στο στοίχημα, γιατί δεν τη βάζετε την ΑΕΚ, ρε. Μπορεί να μας απαντήσει κανείς. Γιατί η ΑΕΚ δεν είναι στο στοίχημα. Έλατε. Αλλά αν υπήρχε και λίγο ευθυξία, λίγο αξιοπρέπεια, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, μια ομάδα η οποία χρέωσε τον ελληνικό λαό, το ελληνικό κράτος με 200 και πλέον εκατομμύρια ευρώ, βρήκε ένα τρόπο, γιατί δεν υπάρχουν νόμοι σας λέω ρε στην Ελλάδα, να τα μηδενίσει, να επανέλθει, να τις χαρίζει πρωτάθλημα, την κάνεις και γήπεδο. Τι περιμένουμε να δούμε εδώ πέρα εμείς. Έλα φίλε, καλησπέρα. Ο Γιάννης από Αθήνα, με τι κάνεις. Γεια σου, Γιάννη. Χρόνια πολλά για το Πάσχα, με υγεία σε όλους. Να είσαι καλά, Γιάννη. Αυτό που λέγατε για την τελικό κλπ. Στο ΆΚΑ. Ναι. Γιατί δεν προτείνουμε κάτι άλλο, σαν ΠΑΟΚ. Να γίνουν τελικό στο Καρεσκάκι. Είναι γήπεδο ασφαλέστατο, έδρα της εθνικής ομάδος κλπ. Γιατί να γίνει στην έδρα, ρε φίλε της ΑΕΚ, στην Αθήνα. Όχι, άλλο. Εννοείται ότι εγώ θέλω να γίνει μέσα στην Αθήνα. Λέω, αν θέλουν ο ΆΚΑ, το κάνω στο Καρεσκάκι. Δεν το κάνω στο Καρεσκάκι. Όχι, γιατί το κάνω στο Καρεσκάκι. Είμαι στο Καρεσκάκι, αν ποιο του τιμωρεί, ποιο στο Καρεσκάκι μετά. Ωραία, το κάνω στο Καφτατζόγλιο, που είναι Ολυμπιακό προδιαγραφών τότε. Όχι, συμφωνώ μαζί μου, γιατί εγώ μαζί μα είμαι. Σου λέω, αν μένουν για ο ΆΚΑ λόγω ασφάλεια κλπ. Από τι να πάω Καρεσκάκι. Μάλιστα. Είναι εθνική ομάδα. Ωραία, ρε φιλέ. Γιατί να πάω στην Αθήνα να παίξω. Είναι μια ομάδα των Αθηνών. Αν θα πάει. Γιάννη. Και εγώ προτιμώ να γίνει. Ναι, Τζόνι, άλλο λέω. Άλλο λέω, ρε φίλε. Υπάρχουν δύο ομάδες, έτσι. Τρεις είναι αυτή τη στιγμή που θα. Και βάλω και τον Πανιόνιο. Ή θα είναι Πανιόνιος ΑΕΚ ή Πανιόνιος Λάρισα. Ή ΑΕΚ ΠΑΟΚ ΑΕΚ Λάρισα ο τελικός. Έτσι δεν είναι. Ή Λάρισα Πανιόνιος. Λάρισα Πανιόνιος, λίγο χλωμό το βλέπω. Εντάξει, λογικά η λογική λέει ότι θα είναι ή ΠΑΟΚ ΑΕΚ ή ΠΑΟΚ Λάρισα. Με τα αποτελέσματα που έχουμε τα δεδομένα. Εντάξει, 1-3 ο ΠΑΟΚ, 2-1 η Λάρισα. Σωστά. Έτσι. Γιατί λοιπόν να γίνει στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα, ο τελικός στην Αθήνα όπως λένε, και να είναι στην πόλη της μίας από τις δύο ομάδες που ήταν στο τελικό. Γίνανε τα επεισόδια πέρυσι και έχουμε προηγούμενο. Και πρόσεξε. Θα έχει κριθεί και το πρωτάθλημα, έτσι. Θα έχει κριθεί το πρωτάθλημα στα δικαστήρια. Και δεν μιλάω εγώ μόνο για τον ΠΑΟΚ. Αν θα βγει υπέρ της ΑΕΚ η απόφαση. Μπορεί να γίνει το αντίθετο. Κάτσε, την Τετάρτη μπορεί να έχουμε πολύ γέλιο. Μπορεί να έχουμε πολλά γέλια την Τετάρτη. Γιατί όλοι θεωρούν δεδομένο, ετοιμάζονται για φιέστες. Βγήκε ο υφυπουργός Στρατισμούς, μίλησε για φιέστα τώρα. Είναι πολλά που παίζονται. Περιμένετε. Περιμένετε ακόμα.